σας, καλώς ήρθατε σε άλλο επεισόδιο Ark Survival Evolved. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε από το Genesis. Όχι, δεν είναι στο Genesis 1 ακόμα, αλλά σήμερα θα πάμε στο Genesis 1. Γι' αυτό και έβαλα τα καλά μου, βασικά έβαλα τα tech μου. Και σήμερα θα πάμε στο Genesis 1. Αλλά δώστε μου μισό λεπτάκι, διότι είμαι λίγο προετοίμαστος. Δύο Αρίστος, ο Λακόβος Κύπρ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Optimus, για τα 50 ελιξίρια. Ευχαριστώ, Αλεξάνδρα, για τα 7 κονφετί. Γιατί τα στέλνετε όλα στην αρχή μαζεμένα? Δηλαδή πριν, εγώ δεν είμαι έτοιμος. Δεν μπορώ να τα διαβάσω τώρα. Δεν θα τα διαβάσω. Στέλνετε όμως εσείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Στράγκια. Ευχαριστώ, Ταλιπανέζε. Ευχαριστώ, Μάικ. Ευχαριστώ, Φαν. Ευχαριστώ, Πάνθρου. 30 κονφετί. Ευχαριστώ, Πάνθρου. 35 ο Άγγελος, 5 ο Ταλιμπανέζος. Πάμε λίγο τώρα στην άλλη πλευρά της οθόνης, πάμε στο chat. Καλησπέρα No Moloko, καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα Ταλιμπανέζε, καλησπέρα Αλεξάνδρα. Καλησπέρα Πάνθρου, καλησπέρα Τόλε, καλησπέρα Den 4E45. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Το ξέρω ότι δεν έχω element, δεν θέλω να βάλω γιατί θα μου τα πάρεις ούτως ή άλλως. Αυτή άλλα, ευχαριστώ Φαν για το follow, Φαν LGS, ευχαριστώ πάρα πολύ για το follow, να είσαι καλά, καλώς ήρθες στην παρέα μας, καλώς ήρθες στο κανάλι, να είσαι καλά. Ευχαριστώ και άλλο follow, Tole FMix, ευχαριστώ πάρα πολύ για το follow, καλησπέρα Γιώτα, καλώς ήρθες. Πολλές καρδούλες παιδιά, πατήστε τις καρδούλες, είναι το follow, πατήστε το να το λιώσετε. Και κάνει γκλιν 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 κάτι στο αυτί μου συνέχεια, δεν ξέρω τι είναι. 50 ο Τόνης, 13 ο Αρίστος και το γεράκι έστειλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ, ξανά το γεράκι. Εδώ έχω υλικά που θα πάρουμε στο... Έχω πράγματα πάνω μου που θέλω να τα αφήσω γιατί είχα πάει να τα πάρω από αλλού και τα έφερα εδώ. Και δεν ξέρω καν τι έχω πάνω μου. Απλά πήγα μια βόλτα στο Extinction για να γράψω ένα μικρό βιντεάκι που ανέβασα μόλις τώρα και τα άφησα πάνω μου όλα. Τα πήρα από εκεί και τα άφησα εδώ τώρα. Λοιπόν, κάτι κλινκ κλινκ κλινκ, τι γίνεται ρε παιδιά. Καζούγια, ευχαριστώ πάρα πολύ για το κονφετί. Πόλη, ευχαριστώ για το κονφετί. Optimus, ευχαριστώ για τον Fire. Lady Kitsune, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τα 10 κονφετί. Ευχαριστώ πάρα 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 πολύ. Ο πύραυλος είναι κιόλας 27.000, 28. Ευχαριστώ πολύ Αλεξάνδρα για το κομφετί. Είμαι λίγο χαμένος τώρα στην αρχή. Ευχαριστώ πάρα πολύ Tolef Mix για τα καλά σου λόγια. Είμαι λιγάκι χαμένος τώρα στην αρχή, διότι τρέχουν δύο chat ταυτόχρονα. Είναι ένα το chat που γράφεται κανονικά και είναι ένα δίπλα οι ειδοποιήσεις αυτά που στέλνετε. Καλησπέρα, Άρης. Ο τέταρτος! Άρης ο τέταρτος! Έχουμε άλλους τρεις. Αυτός είναι ο τέταρτος. Ευχαριστώ πολύ για το κονφετί. Λιάκο! Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα 50. Ευχαριστώ πολύ, Λιάκο. Παιδιά, ο πύραυλος θα φύγει πριν πάμε στο Genesis. Θα μας προλάβει. Μόνο η αρχή είναι δύσκολη. Μετά, εντάξει, αραιώνουν λίγο, οπότε μπορώ να είμαι πιο αυτό. Λοιπόν, έχουμε ένα ντουλαπάκι εδώ. Που κάνω take all είναι μερικά απαραίτητα πράγματα που θα πάρουμε μαζί μας. Και αυτό. Ή είχε μέσα ήδη. Είχε μέσα ήδη. Λογικά είχε μέσα ήδη, οπότε τα αφήνουμε το ένα. Και θα έρθουμε μετά δεύτερο δρομολόγιο να πάρουμε αυτά γιατί είναι βαριά. Τώρα δεν μπορούμε να τα πάρουμε. Για πάμε λίγο να δούμε εδώ πέρα τι γίνεται. Για πάμε να δούμε, να το Genesis 1 λέει. Το βλέπετε? Ευχαριστώ πάρα πολύ Optimus για το thumbs up. 10 thumbs up, 50 ελιξίρια από τον Optimus παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, να είσαι καλά. Αγόλοι, spam gift. Spam ό,τι θες, αλλά μίλα ελληνικά γιατί δεν ξέρουμε αγγλικά οι περισσότεροι. Δώσε και σώσε, είσαι ο πρώτος. Είσαι ο πρώτος Αρίστο γιατί πάμε κατά σειρά ηλικίας. Οπότε ο πρώτος είναι ο μεγαλύτερος, ξεκινάω από εκεί. Λοιπόν, Gen 1, φύγαμε. Καλό μας ταξίδι. Δεν ξέρει ελληνικά λογικά. Και τότε πώς είμαι ο αγαπημένος του, άμα δεν ξέρει ελληνικά? Γίνεται να είμαι ο αγαπημένος του YouTuber, ο αγαπημένος του streamer?
Α, κάτι ξέρεις, κάτι κατάλαβα κι εγώ. Γεια σου Πέτρο. Καλησπέρα. Λοιπόν, αυτός είναι ο χάρτης του Genesis 1. Δεν θα ξεκινήσουμε από το easy, γιατί το easy είναι εύκολο. Είναι πολύ... Δεν θέλουμε κάτι εύκολο. Medium. Μπα, τι medium. Αλλά όχι και very hard ας πούμε, πάμε κάτι hard. Ένα hard πάμε. Πάμε ένα hard. Hard, στο δύσκολο. Ωραία. Όχι πολύ δύσκολο, ούτε πολύ εύκολο, ούτε μέτριο. Θα πάμε στο δύσκολο. Για πάμε να δούμε που θα μας βγάλει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 26 κομφετιά από τον Πέτρο. Να είσαι καλά Πέτρο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι ακούγεται? Α, hello. Έχουμε παιδιά την Έλενα, HLNA, εδώ δίπλα παρέα. Αλλά έχει πολλά πράγματα και δεν βλέπω. Έχει πολλά berries, έχει πολλά δέντρα, έχει πολλά... Όλα είναι πολλά. Φτερά είναι αυτά που ακούω. Εγώ τώρα που βγήκαμε στη ζούγκλα εδώ πέρα, παιδιά, είναι πολύ δύσκολο αυτό το biome. Δεν ξέρω που βγήκα. Γκυζάκος, καλησπέρα. Αν είναι έτσι, να μιλάμε στη μητρική μας γλώσσα κάποιοι. Όχι, δεν ξέρω ρώσικα, δεν ξέρω από πού είσαι κιόλας. Καλησπέρα Μάρια, καλησπέρα. Καλησπέρα Greek Gamer. Hello και σε σένα. Ο Optimus, παιδιά, πέταξε την 500 ρούμπα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Optimus, είσαι απίστευτος. Παιδιά, Optimus, βάλτε εικονίδια για τον Optimus. Βάλτε ό,τι έχετε. Νομίζω δεν μπορούμε να χτίσουμε όπου θέλουμε. Ναι, δεν μπορούμε να χτίσουμε όπου θέλουμε διότι έχει τέτοια ο χάρτης. Βλέπετε, έχει όρια και δεν σε αφήνει. Όχι όρια, έχει αποστολές έχει. Γιατί είμαστε. Αχ, ωραία, πήρα τις εντάψεις. Προς στιγμή νόμιζα ότι δεν πήρα τις εντάψεις και λέω τώρα τι θα κάνω. Αλλά πήρα. Δεν ξέρω από πού είσαι. Κάνετε με ένα πελαγκόρνι σιλία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Optimus, να είσαι καλά. Και ευχαριστώ βασικά όλους, ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους. Λοιπόν, είμαστε στο Genesis 1, όπου χωρίζεται σε 5 biomes. 5 biomes. Είναι... Νομίζω... Δεν ξέρω τώρα με τι σειρά είναι. Πάνω αριστερά είναι το Lunar. Εδώ πάνω στο κέντρο που είμαστε είναι το Ocean. Δεξιά είναι το Volcano. Κάτω δεξιά είναι το Bog, όπου είναι ο Βάλτος. Και κάτω το μεγαλύτερο biome απ' όλα είναι τα χιόνια, κάτω αριστερά. Ευχαριστώ Optimus για το Stay Safe. Καλησπέρα Σπίτρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για το follow. Καλώς ήρθες Σπίτρα στην παρέα μας. Καλησπέρα Flair, καλησπέρα Σόνια, Σάνια, συγγνώμη, καλησπέρα. Λοιπόν, πρέπει να βρούμε ένα σημείο πολύ πολύ προσωρινό αρχικό να βάλουμε ένα τραπεζάκι κάτω και μετά να βρούμε ένα σημείο να φτιάξουμε το σπίτι μας. Ένας τρόπος για να δεις πού μπορείς να χτίσεις είναι να βγάλεις έξω ένα αντικείμενο και καλά σαν να πας να το τοποθετήσεις κάπου και να κοιτάξεις λίγο από ψηλά και φαίνεται ποιες περιοχές είναι αποκλεισμένες από το χτίσιμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ Αλέξης για το follow. Ευχαριστώ πάρα πολύ να είσαι καλά. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Καλώς ήρθες στο κανάλι. Γεια σου Σπίτρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Θες να ακούσεις ένα αστείο? Όχι. Αλλά θέλω να διαβάσω ένα αστείο. Χάχα στην έφερα. Για γράψτε το αστείακι να το δούμε. Καλησπέρα Γιώργο. Το bug είναι το εύκολο. Ναι, είναι το εύκολο. Λοιπόν, εδώ που έχει αυτά τα κουτιά είναι όπου έχει αποστολές και δεν μπορείς να χτίσεις μέσα σε αυτά τα κουτιά. Εδώ που δεν έχει κουτιά, μπορείς να χτίσεις ό,τι θέλεις, έτσι άνετα, και εκεί και εκεί και παντού. Απλά προσέξτε γιατί κάποια σημεία είναι λίγο κοντά και μπορεί ας πούμε κάποιος να θέλει να χτίσει εδώ, αλλά να θέλει να βάλει και από κάτω στο νερό κάτι και μπορεί να το δει μετά ότι δεν είναι αυτό. Οπότε όπου είναι να χτίσετε, κοιτάξτε από πριν που έχει τα όρια για τις αποστολές, ώστε να μην σας έρθει μετά ξαφνικό. Λοιπόν, πάμε λίγο εδώ πάνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ Γιάννη για το follow. Καλώς ήρθες Γιάννη στην παρέα μας, καλώς ήρθες στο κανάλι, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ George Fekas για τα... τι έστειλες? Για τα κονφετί, να είσαι καλά.
Επίσης, νομίζω ότι για κάποιο λόγο σε αυτό το biome δεν δουλεύει το mod που αλλάζει τα πεγκομάσταξ και τα ιχθιόρνης. Οπότε, σε αυτό το biome εδώ, τα πεγκομάσταξ και τα ιχθιόρνης μπορούν να σε κλέψουν. Οπότε προσοχή. Απλά η διαφορά είναι ότι εδώ δεν είναι aggressive, δεν θα έρθουν να σε κλέψουν μόνα τους. Μόνο αν εσύ τα βαρέσεις πρώτος, τότε θα αντεπιτεθούν και θα σε κλέψουν. Αλλά όσο δεν τα πειράζετε, θα ζείτε και οι δύο μαζί αρμονικά και φιλικά μεταξύ σας. Λοιπόν, αυτό που θέλω να κάνω εγώ τώρα είναι να βάλω ένα teleporter εδώ. Μην χάσουμε το σημείο. Ευχαριστώ πάρα πολύ Ακικόα, καλώς ήρθες κιόλας Ακικόα, ευχαριστώ πάρα πολύ για το κονφετί. Σπίντρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα δύο κονφετί, να σε καλά. Παιδιά, ο πύραυλος φεύγει σήμερα, το έχετε δει έτσι. Θες 60 ευρώ, just kidding. Θέλω 6.000 ευρώ. Αλλά δεν είναι kidding εγώ, το λέω σοβαρά. Ευχαριστώ Ακικόα για τα 15 κονφετί, να σε καλά. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε όλοι. Λοιπόν, guys, εδώ πέρα δεν θα χτίσουμε. Δεν θα χτίσουμε εδώ πέρα. Αλλά θα χρειαστεί να κραφτάρουμε κάτι. Θα μου πεις, ρε, γιατί δεν το κράφταρες από εκεί που ήσουν πριν έρθεις. Γιατί δεν μπορούσα να το κραφτάρω από εκεί που ήμουν πριν έρθω. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, Ακικόα, και καλή εβδομάδα και σε σένα και σε όλους. Καλή εβδομάδα, παιδιά, να έχουμε. Και ευχαριστώ πάρα πολύ, Ακικόα, για τα ελιξίρια. Να είσαι καλά. Καλησπέρα, and Noye, καλησπέρα. Αυτό που θέλω να κραφτάρω εγώ, δεν είχαμε το engram για να το κραφτάρουμε. Και δεν μπορούσαμε να το ανοίξουμε γιατί αυτό το engram που θέλαμε ανοίγει μόνο στο Genesis. Και μιας και είμαστε εδώ, ας ανοίξουμε μερικά engrams να υπάρχουν. Εδώ πέρα. Αυτό εδώ θέλαμε. Αυτό εδώ θέλαμε, τη μεταλλική πλατφόρμα Ocean που μπορείς και χτίζεις πάνω στο νερό. Αυτό ακριβώς θέλαμε. Δεν θα φτιάξω την ξύλινη γιατί θέλει να σκοτώσουμε Mega Hellion και Klein. Θα φτιάξουμε αυτή εδώ που θέλει απλά υλικά. Τα οποία θα μπορούσα να τα είχα πάρει μαζί μου εγώ τώρα, αλλά δεν τα πήρα. Θέλουμε τέτοιο πράγμα. Άλλα μήπως παίξουμε λίγο, βάλει και ένα τέτοιο. Βάλε και ένα. Κάποια στιγμή θα κάνουμε ένα τέτοιο. Τα υπόλοιπα κάτω είναι tech, δεν ξέρω πώς τα ανοίγουμε. Με μποσάκια βασικά τα ανοίγουμε. Δεν θα κάνω tech τέτοιο, μην το κοιτάτε καθόλου. Αυτά είναι όλα τα έγγραψα, τα καινούργια, δεν έχουμε άλλα. Ναι. Λοιπόν. Εδώ πέρα τώρα θα βάλουμε αυτό. Δεν έχει σημασία πού. Και θα βάλουμε και ένα κρεβάτι απαραίτητος. Ωραία, έφερα και κρεβάτι ευτυχώς. Θα βάλουμε και ένα κρεβατάκι απαραίτητος. Όταν αλλάζουμε χάρτη και ερχόμαστε και πηγαίνουμε κάπου αλλού, βγαίνουμε πάνω στο κρεβάτι. Και άμα έχουμε βάρος πάνω μας, είναι καλό να έχουμε ένα τραπέζι κοντά στο κρεβάτι και να μπορούμε να αδειάσουμε τα αντικείμενα που έχουμε πάνω μας. Καλησπέρα Θέμη, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Εξεταστική αυτή η εβδομάδα. Αυτή τη βδομάδα και τι καλύτερο από το να βλέπω live. Γεια σου ρε Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Λοιπόν, θα αφήσω εδώ μέσα διάφορα πράγματα ψιλοβαριά που έχουμε εδώ πέρα που δεν τα χρειαζόμαστε αυτήν ακριβώς τη στιγμή. Έτσι. Και θα φύγουμε για λίγο. Θα πάμε στο The Island να φέρουμε όλα μας τα υλικά και μετά θα ξανάρθουμε. Γι' αυτό το φέρω αυτό, γιατί αυτό εδώ μας επιτρέπει από αυτό το κουμπί να μεταφερόμαστε σε όποιο χάρτη θέλουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το follow, Ντούρντου. Ντούρντου, καλώς ήρθες στην παρέα μας, καλώς ήρθες στο κανάλι, ευχαριστώ πάρα πολύ για το follow. Καλησπέρα Γιώργο Pro 345, καλώς ήρθες. Κότο Τσιράκι, καλησπέρα Κότο Τσιράκι. Καλησπέρα Ελλάς Fire, ευχαριστώ πολύ για το On Fire. Παιδιά, ζητώ συγγνώμη που χάνω κάποια πράγματα από το chat, απλά τρέχει λίγο γρήγορα και προσπαθώ να παίζω κιόλας και ξεχνιάμαι λίγο και δεν τα προλαβαίνω κιόλα. Καλησπέρα Λεωνίδα, καλώς ήρθες. Γεια σου Λεωνίδα. Και σας περιμένουμε και στο Discord, πολύ σωστά τα λέει εδώ η Άλεξ. Σας περιμένουμε και στο Discord γιατί περνάμε πάρα πολύ ωραία και εκεί και κάνουμε λίγο χαμούλι. Όχι τόσο πολύ όσο εδώ, αλλά κάνουμε. Λοιπόν, μην ξεχάσετε παιδιά το μποξάκι. Θα πάρω αυτό το παντελόνι προσωρινά από εδώ.
Θα μου πεις, δεν σε αρέσει το δικό σου που φοράς? Όχι, γιατί αυτό εδώ είναι φορτισμένο, ενώ το άλλο είναι ξεφόρτιστο. Και πάμε να πάρουμε όλα αυτά τα πράγματα που έχει ντουλάπα, να τα πάρουμε μαζί μας. Είναι λίγο βαριά, αλλά αν κάνουμε αυτό το κολπάκι που τα πετάμε κάτω και τα παίρνουμε μετά από το πάτωμα, μπορούμε να τα σηκώσουμε όλα. Αυτά εδώ είναι για ένα καλό ξεκίνημα, εκεί που θα πάμε. Για ένα πάρα πολύ καλό ξεκίνημα. Και με το μαστίγιο, όπως έχουμε πει, μπορούμε να τα σηκώσουμε όλα αγνώντας το βάρος του παίχτη μας. Ωραία. Μάλλον τα πήρα όλα. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Και επειδή φοράω το παντελόνι, το tech, και είναι και φορτισμένο με element, μπορώ με το control να προχωρήσω και να πάω εκεί που θέλω. Και πού θέλω να πάω εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα κονφετή Stab 14 και Perry 69. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ο Λεωνίδας έστειλε κονφετή. Ευχαριστώ, Λεωνίδα, και εσένα. Λοιπόν, θα βγάλω αυτό το παντελόνι, το οποίο πρέπει να υπάρχει πάντα εδώ μέσα, και θα βάλω αυτό που φόραγα πριν. Ωραία. Όταν μεταφερόμαστε από ένα χάρτη σε έναν άλλο χάρτη, αναγκαστικά ξεφορτίζουν τα ρούχα μας, τα tech, και χάνουμε ό,τι element έχουμε πάνω μας. Γι' αυτό και έχω πάρει element σε μορφή dust, για να μπορέσουμε να το κραφτάρουμε εκεί που θα πάμε. Ωραία. Λοιπόν, travel και φύγαμε. Genesis 1. Εδώ πέρα, όση ώρα φορτώνει, να θυμίσω ότι ο server είναι μια προσφορά της G-Portal, πάρα πολύ καλή εταιρεία, η καλύτερη εταιρεία για servers κατά τη γνώμη μου. Αν θέλετε να πάρετε και εσείς server δικού σας, μπορείτε να έχετε 5% έκπτωση τον πρώτο μήνα με το link που θα βρείτε από κάτω. Το sniper, Γιώργο, πού το παρατήρησες? Είσαι πάρα πολύ παρατηρητικός. Γενικά το έχουμε το blueprint εδώ και πάρα πολύ καιρό, δεν θυμάμαι που το πήρα. Από κάποια σπηλιά ή από κάποιο δωράκι, δεν θυμάμαι καθόλου. Το blueprint το είχαμε πάρα πολύ καιρό, αλλά δεν το είχα κραφτάρει. Και το είδα σήμερα και το κράφταρα, λέω φέρω εδώ να το κραφτάρω γιατί είναι πολύ καλό. Και είχαμε δύο blueprint. Το ένα ήταν 666 και το άλλο ήταν 500 κάτι. Και κράφταρα αυτό με το 500 κάτι. Δεν ήταν πιο φτηνό, η ίδια τιμή είχαν και τα δύο. Κράφταρα αυτό με τα 500 κάτι γιατί είχε καλύτερο durability. Οπότε έχουμε 755,3 με 1216 durability. Αυτά. Λοιπόν, μεταφέρουμε όλα μας τα υλικά που θέλαμε. Με αυτό εδώ το Matter Manipulator μπορούμε, βασικά δεν θα το κάνω ακόμα, θα το κάνω μετά. Μπορούμε με αυτό εδώ να μετατρέψουμε τα dust σε κανονικό element για να τα κάνουμε πιο γρήγορα από ό,τι επάνω μας. Και φυσικά με τη συνεργασία του admin μας όλοι οι servers πάνε τέλεια. Να είσαι καλά για τα καλά σου λόγια. Ηλία, όσο πιο μικρή βάση μπορείς, φτιάξε να μην μας κολλήσεις σε αυτό το biome. Να μου πεις που θα χτίσεις να πάω στην άλλη γωνία, στην άλλη άκρη. Γεια σου Γιώσικ, καλώς ήρθες. Ναι, μας απειλεί ο Αρίστος ότι θα φτιάξει μεγάλη βάση. Αλλά Αρίστος σου θυμίζει ότι έχουμε όριο. Λοιπόν, αυτό που θέλω να κραφτάρω εγώ εδώ μέσα τώρα είναι μια Ocean πλατφόρμα. Αυτή είναι εδώ. Αυτή είναι εδώ ακριβώς. Και μόλις την κράφταρα, κυρίες και κύριοι, καταπληκτικό. Επίσης, αν θέλω να κραφτάρω metal ceiling, όχι πάρα πολλά, περίπου 36 για αρχή και βλέπουμε. Να βάλω στο sniper suppressor. Το σκέφτηκα, αλλά βαρέθηκα να το κραφτάρω. Αλλά θα βάλω γιατί μου αρέσει ο ήχος που κάνει το suppressor. Καλησπέρα, Πίσεκ Ενώτα, καλώς ήρθες. Άρα πρόσεχε γιατί βουλιάζει αυτό το πάει. Ωραία. Καλύτερα να αλλάξω biome. Το σκέφτηκα και αυτό. Πήγα στα χιόνια και έψαξα γιατί ήθελα πολύ να χτίσω στα χιόνια. Αλλά στα χιόνια εδώ αυτός ο χάρτης έχει απίστευτη ομίχλη. Στο bog έχει και εκεί απίστευτη ομίχλη. Στο lunar έχει έλλειψη βαρύτητας και δεν μ' αρέσει. Και στο volcano πέφτουν μετεωρίτες. Πέφτουν μπαμπούμ. Οπότε ναι, δεν είχα άλλη επιλογή. Αναγκαστικά θα έρχομαι εδώ στο ocean. Τι θα κάνουμε.
Τι ακάεις, κάτι σας κάεις. Για κάτσε σε μαλώεις. Δεν ξέρω. Λοιπόν, έχουμε teleporter εδώ πέρα, έτσι. Οπότε λέω, βγάζουμε έξω το ένα ceiling, δεν έχει σημασία. Να κρατάμε κάτι στο χέρι μας για να δούμε πού μπορούμε να χτίσουμε. Τι φάση πάντου μπορώ να χτίσω. Α, όχι, από εκεί δεν μπορώ. Ωραία, πάμε λίγο ψηλά. Ωραία. Κοίτα να δεις, εδώ καλά φαίνεται. Δεν ξέρω αν έχει τελειώνει ο χάρτης κάπου. Ναι, από εδώ τελειώνει ο χάρτης λογικά. Είμαστε στη γωνία. Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα που θέλω να χτίσω. Δεν με νοιάζει κιόλας να σας πω την αλήθεια. Δεν έχω ιδέα και δεν με νοιάζει. Απλά θα χτίσω τη θάλασσα. Σε ποιο boss παίρνεις το tech replicator? Σε όλα τα boss. Όλα τα boss, σε οποιαδήποτε δυσκολία, ξεκλειδώνουν το tech replicator. Το tech replicator το ξεκλειδώνεις παντού. Τότε μην πεις ότι χτίζουμε δίπλα σου, μας κατηγορείς. Εντάξει, δεν έχει και πολλά σημεία εδώ να χτίσεις. Δίπλα μου θα χτίσετε όλοι. Να δούμε εδώ πέρα που έχει αυτό το ρηχό πραγματάκι κάτω. Αν είναι εντός. Καλησπέρα στην παρέα. Καλησπέρα Μάκη, καλησπέρα καλό. Ήρθες. Ναι, αυτό εδώ είναι εκτός χάρτη, παιδιά, το αυτό. Ωραία. Να χτίσουμε, γιατί να μην χτίσουμε. Να χτίσουμε, αλλά πού να χτίσουμε είναι το ερώτημα. Εδώ, μέσα στη μέση θα το βάλω, δεν ξέρω, δεν με νοιάζει κιόλας. Αυτό που θα ήθελα είναι να ανοίξω το χάρτη μου αυτή τη στιγμή. Πατάω το μη και δεν ανοίγει, νάτος. Και έχει κάτι εδώ, όχι δεν έχει κάτι, ωραία. Εδώ, συνδυάμεσα σε αυτά τα δύο περίπου. Αλλά θέλω να κοιτάω north. Ωραία. Περίμενε τώρα. Άμα βάλω, πάρω αυτό στο χέρι και το πατήσω. Δεν μπορώ να το πατήσω. Okay. Πρέπει να πέσουμε στο νεράκι. Πρέπει να βραχούμε. Έχει ζώα κάτω. Έχει ζώα κάτω. Θα το δοκιμάσω. Θα με φάνε. Δεν έχω. Έπεσα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε πάνω. Φέρε αυτό στο 2. Στο 2 καλέ. Αχ, μου έκανε πάλι το bug που... Πρέπει να πατήσω escape και κρύβονται τα πάντα. Ωραία, θα δούμε πώς θα το φτιάξουμε. Ανέβα πάνω. Λοιπόν, θέλω να κοιτάω βόρεια. Και να το βάλω περίπου εδώ. Το βάλα. Λοιπόν, πού είναι το πουλί μας. Το πουλί μας. Εδώ. Δεν είχα ένα πλοίο. Τ' άκουσα. Πού είναι. Ωραία. Χάσαμε το πλοί stop. Ανά το. Ωραία είμαστε. Είμαστε κομπλέ. Πάμε κάτω. Εδώ θα χτίσουμε, παιδιά. Σας αρέσει. Εμένα δεν μου αρέσει, αλλά δεν είχα κάποια άλλη επιλογή. Give that wolf a bee. Γιατί δεν το χωράει ολόκληρο. Μισό λεπτάκι να το βρω. Give that wolf a banana. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το follow. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Καλώς ήρθες στο κανάλι. Καλησπέρα Μαρίνα 29. Ευχαριστώ πολύ Μάκη για τα 4 κονφετή. Καλησπέρα Mark Bluff. Καλησπέρα Andri. Κάπως έτσι. Το RG έχει ωραία χρώματα. Έχει πολύ ωραία χρώματα. Είναι από πολλά mutations. Όχι πάρα πολλά, αλλά αρκετά. Λοιπόν, έχω πάνω μου αυτά εδώ που μπορούμε να τα βάλουμε, αλλά θέλει προσοχή. Βλέπετε που μου έστειλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα 10 cake. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 10 cake κατ' ελιξίρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Optimus, είσαι απίστευτος. Πραγματικά δεν το πιστεύω πόσο μεγάλη υποστήριξη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι και εκεί. Πού και εκεί. Παντού. Καλησπέρα τυπάκος. Καλώς ήρθες τυπάκε. Αν είναι δυνατόν. Γιατί δεν ξέρω. Αχ, έτσι δεν μπορούμε να χτίσουμε. Μια χαρά μπορούμε. Ούτως ή άλλως δεν ξέρω τι πήγα να πω.
Καλησπέρα Ταλιμπανέζε. Καλησπέρα Αρίστο. Όχι, τι λέω. Ευχαριστώ Αρίστο για τα κονφετί. Λοιπόν, εδώ όταν πας να το βάλεις αυτό, βλέπετε ότι έχει ένα μικρό... να σας δείξω λίγο εδώ. Έχει αυτό το μικρό εδώ και έχει ένα μεγάλο αριστερά. Έτσι, αν πατήσω το Q πάνε ανάποδα. Πάει από εκεί το αυτό. Ναι, εγώ πρέπει να προσέχουμε την ώρα που θα τα βάζουμε να είναι πάντα από την ίδια κατεύθυνση. Δηλαδή το μεγάλο να είναι αριστερά. Έτσι. Οπότε πάμε να τα βάλουμε όλα να είναι το μεγάλο. Βλέπεις τώρα πήγε αλλού το μεγάλο. Δεν μας κάνει, πατάμε Q. Για να πάει αριστερά. Q, να πάει αριστερά το μεγάλο. Γιατί μετά θα λέμε, αχ, έχει κενά. Γιατί έχει κενά, γιατί δεν βάλαμε όλα τα ceiling από την ίδια κατεύθυνση να κοιτάνε. Γι' αυτό έχει κενά. Οπότε. Προσέχουμε λίγο όταν τοποθετούμε τα γύρω-γύρω. Ωραία. Και αφού προσέξουμε και τοποθετήσουμε τα γύρω-γύρω όλα σωστά, μετά τα μέσα αναγκαστικά θα μπουν σωστά γιατί έχουν ένα τρόπο να λοκάρουν. Όμορφα. Πάρα πολύ όμορφα. Καταπληκτικά. Λοιπόν, αυτό θα είναι. Μόνο αυτό. Δεν θα έχει κάτι. Δεν θέλω μια μεγάλη βάση. Θέλω αυτό το μικρούλικο, ίσα-ίσα. Εδώ πέρα τώρα, θα βάλουμε ένα teleporter. Teleporter θα το βάλουμε στο κέντρο περίπου. Και θα το ονομάσουμε base. Θα τα φτιάξω εγώ λίγο καλύτερα, θα τα κεντράρω, μην ανησυχείτε. Απλά λίγο για να φτιαχτούμε, να φτιάξουμε τα βασικά. Λοιπόν, βάζουμε αυτό εδώ σε μπάλα. Και δεν έχω κανένα κουτί, δεν έχω τίποτα μαζί μου. Πάμε λίγο στο άλλο που ήμασταν εκεί. Αχ, πώς θα τα μεταφέρω, έκανα βλακιά, θα δούμε. Καλησπέρα Juve Master, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα κονφετί. Αν και σε είχα δει και νωρίτερα που είχες μπει, οπότε δεν είναι τώρα καλησπέρα, απλά τώρα σε χαιρέτησα. Γιατί πριν το ξέχασα. Λοιπόν, ναι, δεν ξέρω πώς θα τα μεταφέρουμε όλα αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ Optimus για τα 10 ελιξίρια, να σε καλά. Μάκη, ευχαριστώ πολύ για το κονφετί, να σε καλά κι εσύ. Άντε άλλα 10.000 πύραυλος. Λοιπόν, φέρε εδώ όλα τα συμπράγκαλα. Ωραία. Τώρα αυτά εδώ. Θα δούμε πως θα τα πάρουμε. Έχουμε και τα tech, οπότε δεν θα δυσκολευτούμε. Απλά πάμε σπίτι. Ξέρεις τι, να πάρω μερικά... δεν πάρω τίποτα. Θα πάρω, δεν θα πάρω. Πάμε σπίτι λίγο στο άλλο. Α, δεν κάναμε tribe. Έχει δίκιο ο Ρίστος. Να κάνουμε μια tribe. Κάναμε και tribe. Απλά τώρα αυτά εδώ θα γράφουν owner by Elias. Πειράζει. Δεν πειράζει μωρέ, έλα τώρα σιγά. Ούτως ή άλλως μπορεί να χτίσω άλλο εκεί μετά. Μπορεί να χτίσω άλλο εκεί. Μπορεί να χτίσω άλλο... Όλο το πέλαγος, όλος ο ωκεανός είναι δικός μας. Παιδιά, χτίζουμε όπου θέλουμε. Απλά ξεκινάμε από εδώ. Ξεκινάμε από εδώ και μετά θα χτίσουμε όπου θέλουμε εμείς. Βάλε αυτό εδώ. Βάλε αυτό εδώ. Βάλε αυτό εδώ. Δεν έχω φτιάξει καλύτσα. Δεν έχω φέρει καλύτσα τώρα. Τι, δεν, δεν θέλω, δεν ξέρω. Αφήστε. Βάλε αυτό εδώ. Βάλε αυτό. Εδώ. Βάλε αυτό εδώ. Βάλε αυτό εδώ. Βάλε αυτό εδώ. Βάλε αυτό εδώ. Και βάλει και... Α, να βάλουμε ένα... Α, δεν έχουμε. Και να βάλουμε και αυτό που δεν το χρειαζόμαστε καν εδώ. Και να βάλουμε και αυτό εδώ. Και να βάλουμε και αυτά εδώ. Ή από εκεί. Όχι, εδώ καλά είναι. Και έχουμε και κάτι dedicated έχω πάρει. Έχω πάρει κάτι dedicated. Βάλε μερικά εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ Optimus για το κονφετί. Ευχαριστώ πάρα πολύ Lady Kitsune. Ευχαριστώ πολύ για τα 10 κονφετί. Μάκη, ευχαριστώ για το κονφετί.
Πέτρο, ευχαριστώ για το κονφετί. Καλησπέρα, Ρενένα. Καλησπέρα, Μις Χριστίνα. Καλησπέρα, Χριστίνα. Καλώς ήρθες. Κρεβάτι. Το κρεβάτι είναι από την άλλη. Λοιπόν, άμα έχουμε teleporter, δεν έχει. Αλλά θα φέρουμε και το κρεβάτι εδώ, ούτως ή άλλως. Ώστε να μπορούμε όταν ερχόμαστε από άλλο σερβερ να βγαίνουμε εδώ. Αυτό που πρέπει να γίνει τώρα είναι να πάμε να πάρουμε όλα τα πράγματα και να τα φέρουμε εδώ. Όλα όμως, έτσι. Μην αφήσουμε τίποτα πίσω. Εδώ. Ηλία, Γης Δήμα από Twitch. Έχω πάρα πολύ καιρό να πω, αλλά σχόλιο και τώρα εξετάσεις. Καλησπέρα Δημήτρη, εσύ ο Γης Δήμα, δεν θα το θυμάμαι, αλλά θα σε λέω Δημήτρη και θα είμαστε όλοι καλά. Καλησπέρα Δημήτρη, καλώς ήρθες. Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα, μπορούμε να σηκώσουμε έστω τα ελαφριά. Έστω τα ελαφριά, βλέπετε, βάζω ταξινόμηση για ένα βάρος. Και θα πάρω ό,τι μπορώ. Α, να βάλω να φτιάξω κανένα element. Βασικά, 6 element θέλω. Θέλω 6 element. Θέλω, βασικά ένα element θέλω. Μόνο ένα. Τι πατάω, θέλω μόνο ένα element. Ωραία. Θα το βάλω στο generator. Mini 18, ευχαριστώ πάρα πολύ για το follow. Δημήτρη, ευχαριστώ και σένα για το follow. Πάρα πολύ, να είσαι καλά. Περίμενε γιατί ξεχάστηκα και πήρα παραπάνω πράγματα πόσα μπορώ να σηκώσω. Μισό λεπτάκι παιδιά, θα τα φτιάξουμε. Είναι η αρχή, κάθε αρχή και δύσκολη που λέμε. Αυτό είναι. Αυτό είναι τώρα. Είναι η κάθε αρχή και είναι και δύσκολη. Ευχαριστώ πολύ Optimus για το full heart 50 elixir από τον Optimus. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πράγματα, αστεράκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το αστεράκι. Λοιπόν, θα πρέπει τώρα να αφήσουμε τα πράγματα αστεράκι εδώ πέρα. Να βάζουμε στο RG λίγα πράγματα. Δεν έχει πάρα πολύ weight το RG, αλλά θα μπορούσαμε πάρα πολύ εύκολα να τα βάλουμε στο Mantis που έχει 100.000 weight. Αυτό που είπες ήταν πάρα πολύ σωστό. Ωραία, θα βάλω τα όλα εδώ. Να βάλουμε κάπου το κρεβάτι, φέρω το element πίσω. Να βάλουμε κάπου το κρεβάτι. Το κρεβάτι, το κρεβάτι, το κρεβάτι, το κρεβάτι. Λοιπόν, το κρεβατάκι θα μπει εδώ πέρα πίσω κρυμμένο να μην φαίνεται. Τέλεια. Και μετά το... Ωραία. Base. Πανέμορφα. Αυτό θα ονομαστεί resources, επειδή έχω προγραμματίσει το Omnitool να τα πηγαίνει εκεί. Αστεράκι μου λαμπρό, φέγγε μου να περπατώ. Πράγματα. Χελ Κότι, καλησπέρα. Γεμίσουν το χάρτη μεγάλη λέξη, χρηματιστήριο 15%. Ευχαριστώ πάρα πολύ Optimus και για το winner και για το full heart. Το Optimus, παιδιά, συνεχίζει ακάθεκτος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάτησα δεξί κλικ και φοβήθηκα ότι τα γάντια μου έκλεψαν το ένα element, αλλά όχι, ευτυχώς δεν έγινε αυτό. Το ένα element είναι εδώ και θα το βάλουμε εδώ μέσα. Ακτιβάτε! Έτοιμο! Λοιπόν, τώρα αυτό που πρέπει να γίνει είναι να πάμε πίσω και να φορτώσουμε όλα τα πράγματα μέσα στο Mantis, εφόσον έχει το πιο πολύ weight από όλα τα ζώα, γιατί το Argentavis έχει μόνο 2.000 και κάτι, αν προλάβω να δω καλά, ενώ το Mantis έχει 100. Μπαμ. Μόνο 68.000. Χαλαρά. Χαλαρότατα, παιδιά. Το Mantis τα σήκωσε όλα και σηκωνόμαστε και φεύγουμε από εδώ. Δεν έχουμε αφήσει τίποτα πίσω μας. Και άντε, γεια. Στην AlphaTaf πλατφόρμα δεν σου δίνει το pick-up. Μια χαρά σου το δίνει το pick-up. Τι εννοείς? Απλά δεν μπορείς να το κάνεις pick-up κατευθείαν. Πρέπει να αφήσεις το mouse εδώ για πολλή ώρα, βλέπεις. Πρέπει να αφήσεις πολλή ώρα το mouse εκεί. Επίσης δεν πιάνει το pick-up με το πιστολάκι. Δεν μπορείς να την κάνεις pick-up κατά λάθος, καταλαβες. Καλησπέρα καλέ άνθρωπε, καλώς ήρθες. Καλησπέρα Top Slayer, σε θυμάμαι από κάπου εσένα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα Ταμούσα, καλώς ήρθες. Λοιπόν, guys, έχουμε όλα μας τα υλικά μας εδώ μας και θα πάρω όλο το dust και θα το βάλω εδώ. Σε αυτό εδώ το μηχάνημα. Ωραία. Και έτσι θα μπορέσουμε να φτιάξουμε 500 element. 499 element, γιατί έχουμε βάλει ένα εδώ, όπου θα βάλουμε και μερικά ακόμη και θα αφήσουμε γενικότερα εδώ πέρα 83 περίπου element. Θα φορτίσουμε τα ρούχα μας ή όχι? Δεν ξέρω αν θέλω να φορτίσω τα ρούχα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ Optimus για τα 50 ελιξίρια και για τα 40 ελιξίρια. Ένα μπράβο και 4 TK και ευχαριστώ πάρα πολύ. Τεούλης 08, καλησπέρα Τεούλης, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα κονφέτι, να σε καλά. Παιδιά, στείλτε ό,τι μάνα έχετε, να στείλουμε τον πύραυλο να πάει από εκεί που ήρθε. Καλησπέρα 3AKGK6OEM. Σου αρέσουν τα σχόλια? Ξέρω εγώ. Καλά είναι τα σχόλια, μου αρέσει να διαβάζω σχόλια στο YouTube ειδικότερα. Καλησπέρα Top Master, ευχαριστώ πάρα πολύ Optimus για τα 4T Cake. Καλησπέρα Λεωνίδα, ευχαριστώ για τα κονφετί. Καλησπέρα Δημήτρη Γάτης. Καλησπέρα Μάριος Γκιούβα, ευχαριστώ πολύ. Α, επειδή σας είπα να στείλετε και στέλνετε, ευχαριστώ πάρα πολύ, τώρα το κατάλαβα. Ευχαριστώ πάρα πολύ Αλφα είναι ορνή, ευχαριστώ πάρα πολύ Ελλάς Φάιρ, ευχαριστώ πάρα πολύ Left Mar. 42.600 από τις 50 που χρειάζεται ο πύραυλος για να φύγει. Λοιπόν, βάζουμε και την τελευταία πινελιά εδώ πέρα και είμαστε έτοιμοι. Έχουμε ξεφορτώσει τα πάντα, έχουμε κάνει οτιδήποτε έπρεπε να γίνει και θα βάλουμε αυτό εδώ. Αυτή δεν θα είναι η μόνιμη βάση. Το πιο πιθανό είναι ότι θα τη φτιάξω τη μόνιμη βάση εκτός κάμερας. Ευχαριστώ πάρα πολύ Αλεξάνδρα για τα 5-30, για το 30 φιλό, για το Leon Line, για το Hack, για το TK 20-30 30 ελιξίρια. Και πάρα πολλά εικονίδια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και 5 thumbs up πιο πριν, δεν τα είχα δει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακικόα, ένα TK, παιδιά σας ευχαριστώ, δεν ξέρω τι να πω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτό που θα κάνω εγώ εκτός κάμαρης είναι να φτιάξω άλλη μια πλατφόρμα, η οποία επειδή είναι αλφατάφ λοκάρει πάνω σε αυτή και θα τη βάλω στην ευθεία από εκεί. Και μετά σιγά σιγά θα κάτσω εγώ και θα τα φτιάξω όλα αυτά ένα-ένα και θα τα βάλω από εκεί και από εδώ και όλο αυτό μαζί θα γίνει ένα μεγάλο πράγμα. Τέλεια βάση, ευχαριστώ πάρα πολύ, καλέ μου άνθρωπε, να είσαι καλά. Πάμε να χαλάσουμε ένα element. Κοιτάξτε τι ωραία βάση που έχουμε. Πάμε να χαλάσουμε ένα δεύτερο element με τα παπούτσια. Ευχαριστώ πολύ Ακικόα για το TK, για το thumbs up και για το TK ξανά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Κάτσε εκεί. Δεν θα πάμε πουθενά. Καλησπέρα Μπάτζλα, Κοκ, Μπι, καλησπέρα Βαλκυρία. Βαλκυρία, καλησπέρα. Λοιπόν, τούτο είναι άδειο, δεν είναι άδειο τούτο. Αλλά μπορούμε να το αδειάσουμε με αυτό το μαγικό εργαλείο. Απλά πατώντας ένα κλικ εδώ και ένα κλικ εδώ. Και τώρα είναι άδειο. Λοιπόν, επειδή έχω χάσει κάτω την μπάρα μου και έχω χάσει δεξιά τα στατιστικά μου και έχω χάσει τα αυγά και τα πασχάλια, θα κάνουμε ένα reconnect, γιατί μπαγκάρει το παιχνίδι τώρα τελευταία και μου κάνει αυτό το προβληματάκι. Δεν μασάμε όμως καθόλου, δεν μασάμε, γιατί όλα βαίνουν καλώς. Και θα πει πάρα πολύ γρήγορα, μην φοβάστε. Λοιπόν, άναψε τα φωτάκια εδώ, φτάχουμε, αυτά να ανάβουν. Εδώ πέρα θα δω τι θα βάλω. Απλά περίσσεψαν, είχα κραφτάρει παραπάνω και λέω φτάχω που τάχω, φέρα να τα βάλουμε εδώ. Λοιπόν, μετακομίσαμε επισήμως εδώ πέρα που μετακομίσαμε. Τι έχω πάνω μου τώρα? Να, καλά είναι όλα αυτά που έχω πάνω μου. Βάλε εδώ, δεν ξέρω αν θέλω να βάλω, βασικά βάλει element σε όλα, βοηθάει και για το insulation. Βλέπετε κάτω δεξιά δεν έχω κάποιο buff,
με το που τα φορτίσω όλα τα ρούχα, δεν εμφανίστηκε κάτι, αλλά... το έχουν βγάλει το έξτρα, ναι, οκ. Okay. Αλλά αν προσέξατε, ανέβηκε το insulation και το ένα και το άλλο με το που έβαλα το τελευταίο element. Εκεί, να. Γιατί μας δίνει προστασία τέτοια. Δεν χρειάζομαι να έχω τόσο πολλά element πάνω μου. Θα κρατήσω μόνο 26 και τα υπόλοιπα θα τα βάλω εδώ. Και θα ήθελα να κάνω κάτι το οποίο το περιμένω με ανυπομονησία εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και μόλις θυμήθηκα ότι ξέχασα να πάρω μαζί μου Rex. Δεν πειράζει. Πειράζει, αλλά δεν πειράζει. Εσύ τι λέμε, λέξεις. PUB, κάτι μας λέτε τώρα. Hype, ευχαριστώ πάρα πολύ, Optimus, για τα 50 ελιξίρια. Να σε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, κάτι που πήγα να πω πριν, σε κάποια φάση, αν δεν παρατηρήσατε, αναβόσβησε αυτό εδώ. Και έπρεπε εγώ να γυρίσω να του πω hello. Δεν το έκανα, κάναμε τώρα το reconnect, έφυγε. Τέλος πάντων. Κάθε τόσο αυτό εδώ αναβοσβήνει και σου λέει μετά hello όταν το κοιτάς. Αλλά τώρα το χάσαμε. Πάμε να κάνουμε μια εξερεύνηση γενικά στο χάρτη. Πάμε κάπου, δεν ξέρω πού. Πάμε... Δεν έχω ιδέα. Πάμε κάπου. Λοιπόν, με το HLNI το μηχανηματάκι αυτό, μπορείς να επιλέξεις να σε μεταφέρει, να σε κάνει teleport σε κάποιο άλλο biome. Θέλει λίγο το χρόνο του, αλλά εν τέλει σε πηγαίνει. Χιόνια. Να πας εσύ στα χιόνια, Τόνι. Καλησπέρα πάνω. Καλώς ήρθες. Το live έχει ανοίξει, έχει ανέβει δραματικά από τότε που live στο τρόπο που έκανες. Wow, ευχαριστώ πάρα πολύ, Optimus. Να είσαι καλά. Αυτό, παιδιά, είναι τσάμπα teleport. Από το Ark. Vanilla Ark. Δεν είναι mod ή κάτι τέτοιο. Τσάμπα teleport. Και σε πηγαίνει σχεδόν όπου θέλεις. Λοιπόν, εδώ είναι το Volcanic Biome, όπου έχει αυτούς τους πάρα πολύ όμορφους Rex. Όχι, αυτός είναι αλλόσαυρος. Έχει γενικά πολύ όμορφα ζωάκια. Και... ναι, κοιτάξτε τώρα πόσο όμορφα είναι τα Άνκυλο. Πάρα πολύ όμορφα. Και θέλω τώρα να δω που είμαι, δεν ξέρω που είμαι. Mm-hmm. Από αυτό εδώ το... έχουμε ένα έξτρα εικονίδιο στο Genesis, το οποίο είναι αυτό εδώ. Αυτό εδώ, το Mission List. Ελπίσης έχουμε και αυτό εδώ το έξτρα που σου λέει πόσα hexagons έχεις. Τα hexagons είναι νόμισμα του Genesis. Είναι σαν να έχεις λεφτά, ας πούμε, πάνω σου, κάπως έτσι. Έχουμε 0 τώρα. Από αποστολές κερδίζεις hexagons. Εδώ είναι η λίστα με όλες τις αποστολές. Επιλέγεις biome και σου δείχνει κάτω όλες τις αποστολές που έχει αυτό το biome. Στο volcanic biome που είμαστε εμείς τώρα, άμα κάνουμε track την αποστολή αυτή εδώ που λέει extraction, πατώντας το κουμπί track mission, σου βγάζει εδώ πέρα αυτό εδώ 2 χιλιόμετρα. Οπότε έτσι μπορείς να βρεις που είναι η κάθε αποστολή και να πας εκεί πέρα για να την κάνεις. Πού πήγε? Α, εδώ. Ωραία, είναι πίσω από το βουνό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ιάκο, για τα 5 κονφετί, να σε καλά. Και κάπου εδώ με μια φωνή όλοι να πούμε Take me down to the paradise city, where the grass is green and the girls are pretty. Oh, could you please take me down? Wow. 1,5 χιλιόμετρο, 1 χιλιόμετρο και κάτι. Εδώ είναι πάρα πολύ ωραίο biome. Πάρα πολύ ωραίο biome. Αλλά κάπου κάνει κάτι μπαμπούμ και πέφτουν κάτι φωτιές από τον ουρανό. Και δεν είναι ωραίο να τον έχεις εδώ πέρα, όταν γίνεται αυτό.
Α, δεν είδαμε την Έλενα τι μας δίνει. Θα το δούμε και αυτό όταν μαζέψουμε αρκετά χρήματα. Βασικά θα το δούμε τώρα σε λιγάκι. Φεύγει λέει ο Αρίστος, δεν ξέρω ποιος φεύγει. Και ναι, κάνε μια αποστολή να δούμε τι θα βγεις. Για φύγε από εκεί σιγά σιγά. Γιατί, ωραία είναι εδώ. Ωραία είναι εδώ. Λοιπόν, εδώ είναι το mission που κάναμε track. Entered mission area. Εδώ. Όμορφα. Θα το ξεκάνουμε track τώρα, γιατί δεν θέλω να έχω αυτό το θαυμαστικό μες στη μούρη μου. Ωραία. Και... Ναι. Φοβάμαι λίγο να κατέβω, αλλά δεν πειράζει. Δυστυχώς ξέχασα να φέρω Rex. Ήθελα να φέρω και Rex μαζί, το ξέχασα. Δεν έφερα Rex. Το πιο δυνατό ζώο που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ένα θαϊλακόλιο, level 301 με μέτρια στατιστικά. Αλλά έχει καλό σάντλ. Το ου σαν τον τσάκο να το έκανε. Λοιπόν, ναι. Αυτό το θαϊλακόλιο κάνει 927 damage. By the way, αυτά εδώ είναι για να κάνεις αποστολές. Κρατάς πατημένο το E και έχει... Εδώ έχει τώρα μία αποστολή. Α, Β και Γ. Σας προτείνω αυτή την αποστολή να μην την κάνετε, παιδιά, είναι πολύ δύσκολη. Ή αν την κάνετε να είστε προετοιμασμένοι για όλα. Αν πατήσετε F, είναι σαν να είναι terminal. Μπορείτε εδώ να κάνετε upload πράγματα και ζώα και από εδώ μπορείτε να μεταφερθείτε σε άλλο server. Είναι σαν terminal, κανονικότατα. Ωραία, θα την κάνω εγώ την κουτουράδα μου. Θα πάω... Αυτά μαζεύονται. Δεν θέλω να σφυρίξω τίποτα, αλλά θέλω να δω αν μαζεύονται. Κρίσταλα! 2 κλικ, 100 κρίσταλα. Πάρα πολύ όμορφα. Τα κρατάμε τα κρίσταλα. Εδώ είναι το κεντρικό ηφαίστειο του αυτού του biome. Δεν έχω κάνει mutations με Giga, δεν πρόλαβα, δεν βρήκα χρόνο. Θα κάνω κάποια στιγμή. Λοιπόν, να μπούμε. Νομίζω έχουμε μπει ήδη. Και αφού είμαστε ζωντανοί είναι ok. Μερικές φορές κάνει eruption το ηφαίστειο και σκάει λάβα μέσα στη μούρη σου και πεθαίνεις. Οπότε καλό είναι να προσέχετε αυτό. Ναι. Αλλά τώρα είναι κομπλέ. Λοιπόν. Εδώ μέσα είναι η φωλιά των Magmasaur. Είναι το σπίτι τους. Επίσης έχει πολλά scary πράγματα εδώ. Και γενικά ήθελα να έχω τον Rex μαζί μου, αλλά ξέχασα που σας είπα να πάρω τον Rex μαζί μου. Εγώ θέλω να πάω από εδώ. Αλλά αυτά με είδανε. Ωραία, πάμε να σκοτώσουμε μερικά ζωάκια, δεν πειράζει. Πολύ δυνατό το θαλακόλιο. Δεν με κυνηγάει κάτι άλλο. Καλησπέρα Λίλη. Α, Γίγκα, όπ, συγγνώμη ρε, εξιάβασα. Sweet Fantasy, καλησπέρα. Υπάρχει τρόπος να κατέβω χωρίς να πέσω ή απλά πέφτω? Ωραία. Λοιπόν, αυτό εδώ θα είναι ένα σημείο που όλοι μας όσοι θα παίζουμε σε αυτό το σερβερ θα περάσουμε εδώ κάτω πάρα πολλές ώρες. Πάρα πολλές ώρες. Οι περισσότεροι τα θυμάστε και από προηγούμενες σειρές που έχουμε κάνει. Αλλά όσοι δεν τα θυμάστε, να σας θυμίσω ότι αυτά εδώ είναι Element Shard. 30 Element Shard, έτσι, με ένα κλικ. Λοιπόν, θα ήθελα να κάνω δύο δοκιμές. Μία δοκιμή να δω πόσα μαζεύει το άγκυλο και μία δοκιμή να δω πόσα μαζεύει το Mantis. Να δούμε τι συμφέρει περισσότερο. Λοιπόν, Element Dust δεν έχει εδώ. Καλησπέρα Προκομίτσο, καλώς ήρθες. Καλησπέρα Χάι Χούι, ξέρω εγώ πώς λέγεσαι. Λοιπόν, 503. 476. Αλλά δεν έσπασε νομίζω με την πρώτη, ήταν διαφορετική. Όχι, μια χαρά σπάει με την πρώτη. 300 τώρα. Ωραία. Από 300 μέχρι 500 κάτι.
από 300 μέχρι 500 κάτι. Τώρα πήρε δύο φορές 2,90 νομίζω. Να δούμε το Mantis. Με τερματισμένο πικ και με 1300% melee damage. 306. 350. 582. Νομίζω μαζεύουν ακριβώς τα ίδια. 362. 477. 470. Μαζεύουν τα ίδια, μη σας πω και δεν ξέρω. Το Anki, το Mantis είναι καλύτερο γιατί τα μαζεύει πιο γρήγορα. Επίσης το Ankylo έχει ήδη βαρύνει και έχει ήδη σταματήσει εκεί που είναι και δεν κουνιέται. Οπότε το Ankylo το έφερα απλά για να κάνουμε τη δοκιμή για να δούμε τι βολεύει και τι συμφέρει. Αφού είδαμε τώρα τι βολεύει και τι συμφέρει, ερχόμαστε εδώ και απλά κρατάμε πατημένο το κλικ και μαζεύουμε χιλιάδες element shard. Να θυμίσω ότι κάθε 100 element shard είναι ένα element. Έχουμε μαζέψει δηλαδή 75 element. Μέσα σε πόση ώρα, τίποτα. 75 element. Καλησπέρα Προκομίτσο, καλησπέρα Δημήτρη Γκάτη. Καλησπέρα Μπαμπαγιάγκα 90, καλησπέρα Μπαμπαγιάγκα, καλησπέρα Βίβικο, καλώς ήρθατε. Αυτά εδώ είναι Black Pearls που έχει κάτω. Αλλά σας συμφέρει περισσότερο να τα μαζεύετε με Mining Drill και όχι με το χέρι. Διότι με το χέρι παίρνετε μόνο 33 από το κάθε ένα. Να το δούμε κιόλας. 37, ενώ με Mining Drill παίρνετε πολύ περισσότερα. Οπότε να μην τα μαζεύετε με το χέρι, να τα μαζεύετε με Mining Drill καλύτερα. Οπότε αυτό, ναι. Και να μην πέσετε στη λάβα αν γίνεται, γιατί καίει. Δεν καίει πάρα πολύ, έχει μια μέτρια θερμοκρασία, αλλά θα αρπάξετε λίγο, οπότε καλό είναι να μην πέσετε μέσα. Μπορείτε να πέσετε, μπορείτε να κολυμπήσετε και να πάτε απέναντι. Δεν θα πεθάνετε, απλά θα χάσετε λιγάκι health. Να. Εγώ θέλω να πάω εκεί τώρα, δεν μπορώ να πάω εκεί. Πάω ακριβώς μέσα, δεν θέλω να πάω μέσα. Να. Τώρα να κάνουμε το γύρο. Και νομίζω ότι ούτε από εδώ μπορώ να πάω απέναντι. Άρα θα πρέπει να μπορώ να πετάξω. Γιατί δεν μπορώ να... Δεν δουλεύουνε... Τι δεν δουλεύουνε? Έχω element, έχω. Some tech equipment abilities cannot be used in Genie Simulation. Ναι. Όταν σας βγάζει αυτό το μήνυμα και δεν μπορείτε να πετάξετε με τα tech, μην πανικοβληθείτε, απλά βγάλετε την πλουζίζα και ξαναβάλτε την. Όλα είναι φυσιολογικά, όλα είναι καλά. Α, μην περάσετε κάτω από αυτό, καίει λίγο. Mantis. Πάμε. Teleportation. Δεν έχει και πολλά ζώα πλέον εκεί. Εδώ κάτω μπορεί να βρείτε οποιοδήποτε ζώο υπάρχει στη σπηλιά, γιατί πέφτουν από πάνω καμιά φορά. Τώρα έτυχε και δεν είχε, επειδή ίσως δεν έχει μπει και κανένας άλλος παίκτης στο σερβερ ακόμα, είμαι ο πρώτος που μπήκα. Αλλά είναι αναμενόμενο και είναι πολύ φυσιολογικό να βρείτε και Magma Sword εδώ κάτω και Rock Golem και εντάξει, Mantis, φίδια, σκορπιούς, ράχνες, τα πάντα όλα εννοείται έρχονται εδώ κάτω άνετα. Δεν είναι 100% safe zone, αλλά είναι αρκετά safe, θα μπορούσε να πει κανείς. Λοιπόν, έχουμε αυτά που θέλαμε, κυρίως πέτρες. Αλλά έχουμε και 175 element. 175 element. Αφήνουμε το ζώο μας εδώ γιατί είναι πολύ βαρύ για να το μεταφέρουμε. Και γυρνάμε πίσω. Αυτά τώρα θέλουν μισή με μία ώρα. Αχ, έχει κι άλλα. Θέλουν μισή με μία ώρα να κάνουν respawn. Mantis, 8-0-4. Πάρα πολύ ωραία.
Θαυμάσια. Φύγαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα κονφετί, Μίνι και Μάριε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα, Νίξον. Αυτό που λες να μην το κάνουμε και δεν το δείχνεις, δεν μας αρέσει. Αν είστε περίεργοι να το δείτε, πρέπει να το κάνετε μόνοι σας. Λοιπόν, με αυτό το τηλεκοντρόλ μπορούμε να φέρουμε το Mantis εδώ. Το οποίο είναι φορτωμένο γεμάτο αναμνήσεις, γεμάτο με... και με πέτρες και με τέτοια. Θα ήταν μια καλή ιδέα να βάλουμε, ξέρω εγώ, κάπου τις πέτρες, γιατί από ό,τι κατάλαβα έχουμε να μαζέψουμε πάρα πολλές πέτρες γενικότερα. 94.000 μαζέψαμε τώρα. Τα element shard δεν έχει υπάρχει νόημα να τα κρατήσουμε έτσι. Θα τα φέρουμε εδώ. Εδώ. Έχει το θελακόλι λίγα μέσα, τα είχα βάλει εγώ. Και πατώντας εδώ, κατευθείαν τα κάνει 201 element. 201. Φυσικά δεν είναι μόνο αυτά. Έχει πάρα πολλά τέτοια. Μισό λεπτάκι. Πόινκ, πόινκ, πόινκ. Και πόινκ. Λοιπόν, ό,τι είναι να μαζέψω, εγώ θα το μαζέψω εκτός κάμερας. Απλά πάμε, ήθελα να σας δείξω λίγο τι και πώς, έτσι για να έχετε μια ιδέα. Όχι! Κάτι άκουσα! Κάτι άκουσα, ναι! Φύγε Ηλία, φύγε Ηλία, έχει eruption, eruption, eruption. Κοίτατε το εικονίδιο κάτω δεξιά. Και τρώμε 0 damage. Τρώμε 0 damage τώρα, αλλά αν μείνουμε κι άλλο θα φάμε λίγο παραπάνω από 0 damage. Ουφ, ήταν λίγο... Ναι, όποτε κάνετε teleport εκεί, να το περιμένετε ότι μπορεί απλά να πάτε και να πεθάνετε. Ευτυχώς προειδοποιεί λίγα λεπτά πριν κάνει το eruption. Καλησπέρα κομπράντε. Καλησπέρα κομπράντε. Για τις πέτρες πήγαμε, ναι. Στο Lunar μαζεύεις περισσότερο shard. Θα πάμε και εκεί. Μην ανησυχείς. Ηλία, η Gizdim, η Δημήτρης είμαι. Απλώς άλλαξα λίγο το προφίλ. Α, έβγαλες τα νούμερα και έβαλες το γάτης. Τέλεια. Η γατής. Καλησπέρα, Git Cherry. Καλησπέρα. 39.000 ηλία, όχι 94. Δεν ξέρω τι είναι και δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν ξέρω. Να βάλουμε ακόμα ένα element στη γεννήτρια. Ένα element στη γεννήτρια. Να βάλουμε, βέβαια. Βέβαια να βάλουμε. Η γεννήτρια έχει 83 αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, θα βάλω άλλο ένα και τώρα έχει 84. Νομίζω ήτανε, έπρεπε να γίνει αυτό το πράγμα. Ήτανε πάρα πολύ σωστό αυτό που είπες. Δεν ήθελα να δώσω μπουνιά. Λοιπόν, πάμε λίγο μια βόλτα. Καλησπέρα, Valky Good. Καλησπέρα. Πάμε να κάνουμε κάτι. Τι να κάνουμε? Θέλετε να παίξουμε κανένα παιχνιδάκι? Έχει εδώ... Α, εντωμεταξύ, αν θες να κάνεις έτσι μια... Α! Για το τελικό boss στο Genesis 1, για το τελικό boss στο Genesis 1, δεν χρειάζεται ούτε να πας σε κάποιο terminal, ούτε να πας σε κάποιο obelisk. Γάτης. Τέλεια. Δημήτρης Γάτης. Εγώ θα σε λέω Δημήτρη. Πρώτα μακριά σε άλλο τυπί και μετά. Ναι, αυτό ακριβώς. Δεν κάνουμε teleport κατευθείαν μέσα στο ηφαίστειο. Εκτός και αν μόλις είχαμε φύγει, οπότε δεν θα έχει ξεκινήσει το eruption, απλά θα σου βγάλει την ειδοποίηση όπως τώρα. Καλησπέρα, Anaheim. Καλώς ήρθες. Anaheim είναι το με τη σωστή προφορά. Εδώ με το... Να το! Το είδατε που αναβόσβησε! Το είδατε που αναβόσβησε γιατί κοιτάζατε, σας είδα. Και τώρα μας λέει να κάνουμε hello. Who's up for a bit of exploring? Μας έδωσε 300 hexagons όπως είδαμε αριστερά. Και με αυτά τα 300 hexagons μπορούμε να πάμε εδώ δεξιά που λέει exchange hexagon και μπορούμε να αγοράσουμε ό,τι θέλουμε.
Αυτά που είναι με πορτοκαλί χρώμα εδώ, κόκκινο, δεν ξέρω τι είναι, δεν μπορούμε γιατί έχουμε λίγα λεφτά, αλλά τα υπόλοιπα μπορούμε. Δηλαδή, θέλουμε rare flowers. 120 hexagons για να πάρεις 5 rare flowers. Το πατάς, πατάς convert, πληρώνεις και τα παίρνεις. Θες narcoberries, θέλεις black pearls, ένα black pearls, 300 hexagons. Είναι λίγο ακριβά τα black pearls. Οπότε καλύτερα να τα μαζεύετε από κάτω που παίρνετε πιο πολλά. Sap, ξέρω εγώ. Προσοχή. Εάν θέλετε να αγοράσετε, λέμε τώρα έτσι, γιατί κανείς δεν πρόκειται. Πού είναι τα βγάλανε. Αν θέλετε να αγοράσετε Semantic Paste, δεν συμφέρει. Συμφέρει περισσότερο να αγοράσετε Chitin και Stone και να κραφτάρετε Semantic Paste. Έρχεται πιο φθηνά. Λοιπόν, έχει εδώ πέρα τέλος πάντων πολλά υλικά. Έχει ακόμα και δωράκια, διότι δεν υπάρχουν ακτίνες στο Genesis. Δεν πέφτουν ακτίνες από τον ουρανό. Κάνεις αποστολές, μαζεύεις hexagons και πας και αγοράζεις από εδώ δωράκια. Αυτό εδώ είναι το μικρό, αυτό είναι το μεσαίο και αυτό είναι το μεγάλο. Αυτά. Οπότε κάνεις αποστολές, μαζεύεις hexagons και ανοίγεις δωράκια. Αυτό είναι άχρηστο για μας, διότι αυτό εδώ το μόνο που κάνει είναι να σου δίνει extra engram points για να ξεκλειδώσεις περισσότερα engrams. Εμείς έχουμε ούτως ή άλλως ρύθμιση για πολλά. Έχουμε αυξημένα τα engram points, οπότε δεν μας χρειάζεται. Μην το αγοράσετε αυτό, τσάμπα λεφτά. Και αφού έχει όλα αυτά εδώ, έχει και τα seeds. Έχει και τα seeds, δεν χρειάζεται να περιμένουμε στο aberration εδώ για τα Y. Τα αγοράζουμε εδώ με ένα χιλιάρικο το ένα. Και όχι, τα ζήτα είναι αυτά, συγγνώμη, τα ζήτα. Μπορείς να αγοράσεις element με 2000 hexagons. Μπορείς να αγοράσεις cryo pod. Και μετά εδώ κάτω έχει διάφορα από κάποια events, διάφορα πραγματάκια, τα οποία είναι πανάκριβα, αλλά δεν πειράζει. Ναι, και ίσως να πάρουμε έτσι μερικά από αυτά όταν θα έχουμε πολλά λεφτά για να τα δούμε. Αυτά τα τρία κάτω μην τα πάρετε, δεν χρειάζονται σε αυτό το server. Και εγώ θα πάρω αυτά. Ευχαριστώ πολύ Γιάννη για το follow, να είσαι καλά. Ευχαριστώ Πέτρο για τα κονφετί. Ευχαριστώ πάρα πολύ Optimus για τα κονφετί. Ευχαριστώ Yeet Cherry για τα κονφετί. Έχω ξεχάσει και άλλα. Και Ακικό, ευχαριστώ για τα κονφετί. Καλησπέρα Γιώργο Ου 980. Καλησπέρα Γιάννη 275. Γεια σου Λιάκο, είμαι ο Σελαΐρ. Σεραλίρ, ναι, σε θυμάμαι. Και πώς σε λένε εδώ, Σέρα, το κράτησε στο Σέρα. Σέρα Greece YT. Ωραία, θα σε φωνάζω Σερά. Και Σερά που λέμε, έτσι. Θα σε φωνάζω Σερά και θα ξέρεις εσύ ότι απευθύνομαι σε σένα. Λοιπόν, φύγεσαι από εδώ. Γιατί νυχτώσαμε. Και όχι, να σας το πω. Ένα κολπάκι, άμα δεν βρίσκεται που είναι το LHLNA και το ψάχνετε αυτό εδώ, άμα κάνετε ένα μικρό κλικ, το δεξί κλικ, είναι στάνταρ αριστερά μου. Οπ, εδώ. Αν την ψάχνετε και δεν τη βρίσκετε και δεν ξέρετε που είναι, ένα τσικ το αριστερό κλικ και πάει και κάθεται στο αριστερό σας αυτή. Απλά γυρνάτε και τη κάνετε. Λοιπόν, για να πάτε στο τελικό boss, πάτε εδώ που λέει Arrival Protocol. Και από εδώ επιλέγετε γάμα, βέτα και αλφα. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι αποστολές. 5, 10 και 15 αποστολές η κάθε δυσκολία. Τα έχω μειώσει για να είναι λίγο πιο εύκολο. Λοιπόν, αυτό που θα κάνουμε τώρα εμείς είναι να πάμε εδώ και βασικά, ναι, σου δείχνει τις αποστολές με βάση την απόσταση. Σου δείχνει δηλαδή πρώτα αυτά που είναι τα πιο κοντινά σε σένα. Τι αποστολή θέλετε να κάνουμε? Τι αποστολή θέλετε να κάνουμε? Μπες εσύ εδώ. Τι έχει εδώ? Μην τα χάσουμε αυτά, κρίμα είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ελιξίρια Γιώργο Ου, Νίκος από, δεν ξέρουμε από που είναι, και Ακικό, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργο Ου έστειλε 20 κονφετί. Ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο Ου, να είσαι καλά. 47.000. Σαν αλλάξανε το πώς είναι οι αποστολές. Όχι, έτσι ήταν. Καλησπέρα Καϊρίτς. Τέιμ δεν θα κάνουμε σήμερα, αλλά γενικά θα κάνουμε.
Διότι έχω φέρει μαζί μου τα πράγματα και καλά που μου το θύμισες να βάλω στο ψυγείο τα kibbles και τα βελάκια. Τα έχω φέρει, απλά δεν θα κάνουμε σήμερα tames, θα κάνουμε αύριο tames. Σήμερα θα κάνουμε άλλα πράγματα. Θα ήθελα να πάω να δοκιμάσω καμιά αποστολή. Περίμενε. Να μην έχουμε πάνω μας 200 element, θα έχουμε πάνω μας 57. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιες αποστολές που μπορείς να έχεις ζώο άμα θες, μπορείς να μην έχεις. Υπάρχουν κάποιες αποστολές που απαγορεύεται να έχεις ζώο. Υπάρχουν κάποιες αποστολές που το παιχνίδι σου δίνει δικό του ζώο, όπως είναι τα race. Και πάμε να κάνουμε αυτή την αποστολή. Η οποία είναι εκεί κάτω. Εφόσον έχω full tech... Αυτό αυτοκτόνησε. Εφόσον έχω full tech μπορώ να κολυμπήσω στο νερό. Μπορώ να κολυμπήσω γρήγορα στο νερό. Ωραία. Και μπορώ και να αναπνεύσω. Επίσης το νερό σε αυτό το biome δεν είναι όπως το έχετε συνηθίσει. Δεν σας λέω πληροφορίες περισσότερες, απλά... Ναι, κρατάει το οξυγόνο σας πιο πολύ και κολυμπάτε πιο γρήγορα. Αυτό. Παιδιά, διάλεξα τη χειρότερη αποστολή. Okay. Δεν ξέρω τι αποστολή είναι αυτή. Θα κάνουμε το γκάμα. Βλέπετε κάτω δεξιά το άσπρο πόδι. Σημαίνει ότι θα σου δώσει δικό του ζώο το παιχνίδι. Και ότι θα κάνεις αγώνα ταχύτητας. Θα τσιμπήσω λίγο τον γκάμα όμως. Mount up, survival. Time to race. Time to race. Ωραία. Δεν κάνω τίποτα, με βάλει μόνο του πάνω σε ένα δελφίνι. Okay. Λοιπόν, καλή μας επιτυχία. On your mark. Get set. Go. Ωραία, δεν θα κοιτάω τσάτ τώρα. Πρέπει να περνάτε μέσα από τα μπλε. Τα κίτρινα είναι απλά είναι boost. Δεν χάνεις κάτι αν δεν τα πάρεις. Απλά χάνεις χρόνο γιατί δεν θα πάρεις το boost. Αλλά κατά κύριο λόγο τα μπλε πρέπει να πάρετε. Αν σας κολλάει εδώ δεν έχετε πρόβλημα εσείς, έτσι είναι το παιχνίδι. Ωραία. Τα έκανα λίγο σκατά, αλλά δεν πειράζει, έχουμε χρόνο, είναι το γκάμα. Το γκάμα είναι εύκολο. Και εμένα ήδη τα FPS μου είναι κάπως χάλια. Και φαίνεται αυτό νομίζω. Ωραία. Τα wild ζώα δεν σας επιτίθονται όταν κάνετε race, οπότε μην αυτό. Απλά θα παίρνουν μπροστά σαν εμπόδιο μερικές φορές. Που χάθηκα. Δεν φαίνεται, είναι τα... Δεν... Α, κάτω πάει. Να το. Το είχαν κρύψει πίσω από τα φύλλα. Δεν είμαι καλός παιδιά σε αυτά, οπότε άμα περιμένετε να δείτε πώς γίνεται μια αποστολή, μην περιμένετε από μένα. Ψάξτε, βρείτε κανένα βίντεο από αλλού. Εγώ είμαι πολύ νουμπάς σε αυτά εδώ. Απλά παίζουμε τώρα για να δούμε τι θα γίνει. Και όταν τελειώνουμε μια αποστολή, παίρνουμε δωράκια. Παίρνουμε πολλά δωράκια, όχι πολλά, αναλόγως τη δυσκολία της κάθε αποστολής. Σε κάποιες αποστολές παίρνουμε πολλά δωράκια, σε κάποιες άλλες παίρνουμε λίγα δωράκια. Είτε καλά είτε βλακίες, αναλόγως. Ωραία. Όταν τελειώσει η αποστολή, μας κάνει αυτόματα teleport στο σημείο από όπου ξεκινήσαμε την αποστολή. Κάποιες αποστολές είναι μεγάλες, κάποιες αποστολές είναι μικρές, κάποιες εύκολες, κάποιες δύσκολες. Faster δεν πάει. Δεν έχω frames για πιο faster. Και δεξιά μας λέει έχουμε πάρει 38 από τα 54 και έχουμε άλλα 2 λεπτά ακόμα. Όχι, 2 λεπτά τρέχουμε, έχουμε άλλα 3.40. Έχουμε πολύ χρόνο, χαλαρά προλαβαίνουμε. Ας είναι κλειστό το spyglass, είναι πιο ωραίο. Δεν βλέπω, δεν βλέπω. Να το. Αυτό κάτω είναι glitch που βλέπετε. Θα το δούμε κάποια άλλη στιγμή τι είναι το glitch. Ωραία. 51. 52. Όχι, αυτό είναι το 52. Το άλλο ήταν κίτρινο. 53. 54. Good on you. Πρώτος βγήκα, παιδιά. Έτρεχα μόνος μου και βγήκα πρώτος.
Λοιπόν, πήραμε δωράκια. 815 είχε hexagons. Και μερικά άλλα πράγματα. Πάμε σπίτι να δούμε τι πήραμε. Πώς σας φάνηκε? Ας κάνουμε τις 15 αποστολές της αλφα. Μπορούμε, πάμε και σε γάμα. Μπορείς να κάνεις 15 γάμα και να πας στο αλφα. Δεν υπάρχει θέμα ποιες θα κάνεις. Όποιες θες εσύ κάνεις. Να, αυτό εδώ είναι glitch. Είναι glitch. Είναι glitch του παιχνιδιού αυτό. Πας κοντά. Κρατάς πατημένο το εψιλον. Και πήρα 0 hexagons. Συνήθως σου δίνει περισσότερα. Αλλά παίρνεις επί 2 XP. Κοίτα κάτω δεξιά. Έχω επί 2 XP τώρα για 10 λεπτά. Το κακό είναι ότι η Έλενα αρχίζει και σου μιλάει όταν το κάνεις αυτό. Όποιος θέλει κάτι και τα διαβάζει, τα ακούει. Εγώ δεν με νοιάζει. Καλησπέρα Λίκ 228. Καλησπέρα George Καν 21. Καλησπέρα Αντρέα Σίτο 07. Χωρίς το 0. Εγώ το βάλα. Καλησπέρα Φώτη Σταλ, 12. Αγώνας είναι. Αν κολλάει σε εσένα, φαντάσου σε εμάς, ναι. Καλά, και εγώ δεν έχω κανένα καλό υπολογιστή, αλλά ναι. Ίσως έχω λίγο καλύτερο από το δικό σας. Καλησπέρα Sub Love Dunfu, do not finish δηλαδή. Καλησπέρα... Α, ο Σέρα, ναι. Γίνεται... Πήγαινε για μπάσκετ. Πάμε για μπασκετάκι. Καλησπέρα Ξλου, του Τριαλού. Και Ξόμπα. Τι είναι αυτό. Καλησπέρα Ban D30. Καλησπέρα Σέρτζεϊ. Καλώς ήρθες. Λοιπόν, κερδίσαμε hexagons. Έχουμε 1115 και κερδίσαμε δωράκια. Σε αυτά τις αποστολές θα πάρουμε πολλές σούπες γενικότερα. Οπότε να έχετε το νου σας να τις βάζετε στο ψυγείο αν τις θέλετε. Επίσης, πήραμε κάτι βλακίες ρούχα. Και τι είναι αυτό. Σάρκο Σάντλ. Ναι. Συνήθως τα περισσότερα είναι άχρηστα. Δεν τα θέλουμε. Προσέξτε να δείτε τώρα μια λεπτομέρεια. Κανονικά, όλα όσα παίρνουμε από τις αποστολές δεν γίνεται να τα κάνουμε grind και απλά τα πετάμε κάτω και τα πετάμε κάτω. Αλλά έχω βάλει μια ρύθμιση όπου μπορείς να κάνεις grind αυτά που παίρνεις από τις αποστολές, απλά παίρνεις πολύ λιγότερα υλικά. Αλλά κάτι παίρνεις τουλάχιστον, καταλαβες. Περίμενε. Κάτσε να ρυθμίσω για να μην κάνει θόρυβο. Να το. Τα κάναμε grind και πήραμε λίγα υλικά, αλλά τουλάχιστον κάτι πήραμε. Βλέπετε τι ωραία. Τα βάζουμε στη θέση τους και πάμε για μπασκετάκι. Πάμε για να παίξουμε τρυποντάκια. Λοιπόν, φέρε το Αρσεντάβης και φέρε την Έλενα. Να τη. Δεν θυμάμαι που είναι. Είναι στο box σίγουρα και πρέπει να είναι... σε μια γωνία, σε μια άκρη του χάρτη. Δεν θυμάμαι πού. Πάμε κάτω αριστερά. Ξέρεις γιατί δεν κάνει live ο Walker GR? Δεν έχω ιδέα. Ξέρεις εσύ να μου πεις? Υποθέτω ότι έχει πάει για το μεταπτυχιακό του. Υποθέτω ότι έχει πάει για το μεταπτυχιακό του γιατί έτσι είχε πει στο τελευταίο του live stream. Αλλά δεν ξέρω. Ο The Walker... έχει δικό του Discord. Αν πας εκεί και πεις, λογικά θα μάθεις. Αλλά εγώ δεν έχω πάει, δεν το ψάξα. Στο Bunk και στο Lunar. Ναι, στο Lunar έχει μπάσκετ με... right, με Barbduk, εδώ έχει με Dodo. Λοιπόν, ήρθαμε. Ήρθαμε. Και για να δούμε λίγο τη λίστα με τις αποστολές. Δεν είμαι σε ωραίο σημείο. Κάτι βλέπω από πάνω μου. Να το. Αυτά που βλέπετε είναι μύγες. Τις οποίες τις έχω κάνει, νομίζω, να τις σκοτώνουμε με ένα hit. Γιατί είναι εκνευριστικότατο να υπάρχουν. Και πού είμαι? 3 χιλιόμετρα δεν πάω, 3 χιλιόμετρα από εκεί, γιατί θα περάσουμε από τα Bloodstalker και δεν κάνει. Να σας δείξω λίγο. Όλο εδώ περίπου χοντρικά, δεν ξέρω πού ακριβώς, είναι Bloodstalker. Ωραία, είναι πάνω δεξιά από ό,τι βλέπω. Είναι πάνω δεξιά.
Λοιπόν, bog πάνω δεξιά. Preparing to teleport. Για πάμε πάλι να δούμε. Ω, καλησπέρα Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα 5 κονφετί Γιώργο, να σε καλά. 47.900, άντε, 2% θέλει ακόμα. Έχουμε και μποξάκι, αλλά δεν προλαβαίνετε. Όχι, προλαβαίνετε, προλαβαίνετε. Δεν έχει χρόνο, έχουμε μποξάκι. Teleport now. Teleport now. Καλό είναι να έχετε σε μπάλα το ζώο σας και να το βγάζετε μετά. Μην κάνετε teleport με το ζώο, γιατί σας κατεβάζει ούτως ή άλλως. Λοιπόν. Α, να το, το Northeast σε βγάζει κατευθείαν στο μπάσκετ. Εδώ θα έρχεστε, στο Northeast. Λοιπόν. Αφήνουμε το Argentavis εδώ στην άκρη. Και να βγάλουμε λίγο να μην φαίνεται αυτό το tracker. Λοιπόν, εδώ έχει αυτά τα τρία, τα οποία είναι απλά να παίξεις διπλό με ένα φίλο σου. Δεν σου μετράει τίποτα. Είναι απλά να παίξεις ένα διπλό με ένα φίλο σου. Αυτά τα χρωματιστά είναι που είναι οι κανονικές αποστολές. Πάμε στο κάμα. Ανάβουν οι γραμμές του γηπέδου και πέφτει ένα ντόντο. Παίρνουμε τον ντόντο και πάμε εδώ, έξω από τη γραμμή του τριπόντου, και δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς που πρέπει να σημαδέψω. Μισό λεπτό. Αχ, Raptor. Όχι, δεν μου έρχεται, εντάξει. Να το. Διπλό F, πηδάς και πατάς διπλό F και μπαίνει. Θα το βρούμε, παιδιά. Είναι η πρώτη φορά. Έχω χρόνια να παίξω μπασκετάκι. Ωραία. Έχω πατήσει τώρα το ETA που μου δείχνει αυτό το crosshair στη μέση για να σημαδεύω καλύτερα. Μου βοηθάει. Γι' αυτό έχω το crosshair, γιατί έχω πατήσει το ETA. Ωραία. Σου λέει δεξιά πρέπει να πιάσεις 10 πόντους. Πιάσαμε 12 πόντους και κερδίσαμε. Και περίσσεψα και 4,5 λεπτά. Λοιπόν, κερδίσαμε ένα primitive tri-exadle. 25,8. Οκ. Okay. Καταπληκτικό. Πάμε να κάνουμε το beta. Γιατί ήταν πολύ εύκολο αυτό. Ωραία. Μόσοψ, φύγε. Παίζω μπάσκετ. Καλησπέρα Σιν, καλησπέρα Βιλανέλ, καλησπέρα Sky Skeleton, καλησπέρα Τζιάν. Θα ήθελα να βγάλω εδώ ένα screenshot. Θα μου πεις τώρα που παίζεις την αποστολή. Ε, πότε. Τώρα έχω το... Όχι, θέλω να είμαι εκεί. Μόσοψ, μην μπαίνεις στη φωτογραφία. Ωραία. Λοιπόν, και συνεχάμε. Το έχω το... Έχω κλείσει τα... Να τα. Λοιπόν, θέλουμε 25 πόντους και έχουμε 4 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα. Αλλά ρίχνω τρίποντα, οπότε θα το κάνουμε πιο γρήγορα. Γενικά βάλτε ύψος, παιδιά, μην το φοβάστε. Βάλτε ύψος να πάει στο ταμπλό, γιατί μπαίνει πιο εύκολα. Αρκεί να έχετε τη σωστή ευθεία. Mm-hmm. Άλλα δύο τρίποντα. Ωραία. Άλλο ένα. Θέλω να δοκιμάσω κάτι. Ε, αφού πήκε. Καρφώνει κι εσύ, ρε γάμο το. Καλά, δεν ξέρω να... Μόνο αυτό ξέρω να κάνω. Yes. Λοιπόν, πήραμε ένα Ramshackle Pike.
Έχει πολύ οπιλούτ αυτή η αποστολή. Και πάμε να κάνουμε και το α. Τρεις αποστολές, παιδιά, τσακ μπαμ. Από τις 15 που θέλουμε. Από τις 15 που θέλουμε έχουμε ήδη κάνει τρεις. Δεν έχει σημασία ποιες θα κάνεις και τι και πώς. Σου λέει 15 σύνολο. Κάνει. Βρες μια εύκολη, κάντε σε α, β, γ. Βρες και άλλη μία. Και άλλη μία και τέλος. Και κάναμε airball. Το βοήθα και εσύ λίγο με τα φτερά σου, ρε εσύ. Είμαι στραβά. Δεν μιλάτε. Παιδιά, ίδια το κάνω. Τι άλλαξε. Ωραία. Μέσα. Τι! Ωραία. Κάτι μου γράφεται στο chat, αλλά εγώ παίζω μπασκετάκι τώρα. Δεν είναι δυνατόν να κοιτάω το chat. Και έχουμε άλλα 4 λεπτά και πρέπει να βάλω 50 πόντους. Κάποιοι είμαστε του κυριλά του παιχνιδιού. Που σημαίνει. Boom σακαλάκα. Ωραία. Τέλεια. Μέσα. Έφυγες. Άλλος 20 πόντους. Δεν θα πάει καλά γιατί το έκανα βιαστικά. Γιατί βιάζομαι δεν ξέρω, έχω χρόνο. The survivor scores. Todos can fly. Τρεταέξι. Έχει πλάκα να παίζεις διπλάκι με κάποιον άλλον. Ούτε ο Γκάλις να ήσουν, είδες πόσο καλός. Όλα μέσα. Είμαι ο Μιχάλης Ιορδανίδης. Εδώ. Μιχάλης Ιορδανίδης για τρεις, μέσα. Οπ. Άλλους 5 πόντους. Καλά. Στο ψάρεμα να σε δούμε. Το ψάρεμα με το δίχτυ είναι εύκολο. Boom σακαλάκα. Άλλο ένα τελευταίο. Έφυγες. Λοιπόν, κερδίσαμε. Yes, ένα Mastercraft Flag Helmet. Α, 322, οκ. Okay. Αυτά τρία δωράκια πήραμε. Λοιπόν, αυτό ήτανε. Πώς σας φάνηκε? Θα φύγει το χέρι, κάποιοι είμαστε ο κυριλά του παιχνιδιού, του cricket, αλλά δεν έχει cricket. Πώς τις κάνεις έτσι ο Larry Bird και εσύ τέτοια σουτ, ναι. Εγώ και ο Larry. Στο ψάρεμα να σε δούμε, χα, μην ξεχνάς να σκεπάζεις το βράδυ, εύκολο. Λοιπόν. Ωραίο ήταν αυτό. Πάμε λίγο για κάπου, πού να πάμε, δεν ξέρω, εδώ τι έχει. Α, τα δωράκια μας, μην τα ξεχάσουμε. Πάμε λίγο έτσι να παίξουμε λιγάκι. Πάμε λίγο να έχει πλάκα. Α, hello. Ευχαριστώ Δημήτρη για τα κονφετί, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε στο Lunar, θα έχει πολύ πλάκα. Πάμε πάλι, πάμε στο Lunar. Θα έχει πολύ πλάκα. Πού να πάμε? Δεν έχω ιδέα. Time to teleport. Λοιπόν, το Lunar είναι διάστημα. Στο διάστημα, λοιπόν... Ω, να σου χα...
Δεν μπορώ να το πετύχω. Όταν φας damage, το HLNA σταματάει να σε κάνει teleport και πρέπει να τα ξαναπατήσεις. Teleport ready. Ωραία. Λοιπόν, τι λέγαμε. Στο Lunar είναι διάστημα με χαμηλή βαρύτητα και έχει μόνο μηχανικά ζώα. Καλησπέρα Γιώσικ, καλώς ήρθες. Έχει μόνο μηχανικά ζώα στο διάστημα. Δηλαδή Tech Rex, Tech Parasaur, Tech Stegus, έχει και Tech Trike που είναι καινούργια, έχει μόνο Tech. Μόνο Tech έχει. Για να δούμε. Αρκεί να μην έχει, έχει και εκεί μετεωρίτες, να ξέρετε. Εδώ. Εδώ. Α, ωραία, είναι εδώ ήσυχα. Όπα, έχει Rex εκεί. Και κάτι έρχεται εδώ. Άου! Ωραία. Αυτό δεν το μαζεύεις άμα το σκοτώσεις, αλλά πέρα αυτό. Λοιπόν, άμα κατέβεις από το ζώο σου... Κοίτα, δε, απλά ένα jump είναι αυτό, χωρίς tech. Κατέβα γρήγορα, κατέβα. Ωραία, φύγε. Ωραία. Άμα πηδήξουμε το θελακόλιο... Ήχα! Κοίτα εδώ, πετάει το θελακόλιο. Πετάει. Ωραία. Απλά όσο μπορείτε να κάθεστε στη σκιά, γιατί άμα πάτε στον ήλιο σας καίει. Καίει ο ήλιος. Εδώ πέρα θα βρείτε εύκολα καλά level τέτοιους. Tech Rex. Αυτός πετάει πάνω, άμα το πετύχει ένα. Νομίζω είναι... Όχι, ναι, το πέταξε αυτό, οπότε και εμένα θα πέταγε άμα πήγαινα. Ωραία. Θέλω να φύγω από εδώ. Ωραία. Ναι, και τα drone θα σε ζαλίζουν. Ναι, είναι λίγο σπαστικά τα drone. Και αυτά είναι σπαστικά, αλλά και τα drone. Ωραία. Έχει κάτι ωραίες σπηλιές εδώ που έχει μέσα και ambergris αλλά και element shard. Αλλά δεν θυμάμαι καθόλου που έχει σπηλιές. Έχει και seeker. Έχει και τα πάντα όλα βασικά. Κοίτα πόσους rex έχει εδώ. 114. Καλά, δεν θέλουμε να κάνουμε tame σήμερα. Αύριο που θα θέλουμε να κάνουμε tame θα τα ψάξουμε. Αυτά εδώ, παιδιά, είναι τα καινούργια trike. Κοιτάξτε πόσο όμορφα είναι. Γίνονται tame. Πρέπει να γίνονται tame αυτά, ε. Πανέμορφο trike. Θα κάνουμε tame ένα trike τέτοιο να έχουμε. Και τα drone σας... Ρε, μην με πυροβολάς. Ευχαριστώ, Δημήτρη, για τα κονφέτι. Να είσαι καλά. Ξέρει κανείς που έχει σπηλιές. Α, εντωμεταξύ εδώ είναι πολύ ωραίο σημείο για να φαρμάρεις τα υλικά που δίνουν τα tech ζώα. Αλλά όχι τους λυπή element, αλλά τουλάχιστον φαρμάρεις electronics και... και oil. Electronics και oil. Εδώ δεν είναι κάτι έτσι. Ωραία. Και μακριά από τον ήλιο γιατί ο ήλιος καίει. Πάμε να δούμε. Να το κοίτα πως άρχισε και ζεσταίνομαι. Προσγειώσου. Κοίτα πως άρχισε και ζεσταίνομαι. Να δω λίγο το σκονάκι μου. Εδώ. North. Είναι καμία σχέση εδώ που είμαστε, αλλά δεν πειράζει, πάμε βόλτα. Είχα. Καλησπέρα Φόβος, καλώς ήρθες. Καλησπέρα Ανακόντα, καλησπέρα Mr. John. Καλησπέρα Ανακόντα, καλώς ήρθες. Καλησπέρα Ταλιμπανέζε. Ξέχασα. Καλησπέρα, ήρθα να πω ένα για αύριο. Έχω πάλι εξετάσεις. Αφού δεν το διαβάζεις σωστά αυτό, μωρέ, μην το βάζεις. Βάλε τίποτε φατσούλες που τις λέει ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ Γιάν για τα ελιξίρια, να είσαι καλά. Μπορώ να πηδήξω απέναντι. Ήχα, νετά.
Είμαστε στην κορυφή του κόσμου. Λοιπόν, εδώ πέρα, αν δεν έχετε τεκρούχα, τα καλύτερα ρούχα που μπορείτε να φορέσετε σε αυτό το biome και τα μόνα ρούχα εκτός από το... Τι ωραίος Rex, εκτός από τα tech, τα μόνα ρούχα βασικά που σας προστατεύουν είναι τα hazard. Μόνο με hazard ρούχα μπορείτε να έρθετε εδώ και να μην τρώτε damage. Ακόμα και με tech ρούχα τρώμε damage. Α, άμα έχετε ένα otter, κάνει καλή δουλειά το otter, να ξέρετε. Αλλά γενικά θέλει hazard. Απλά εγώ ήθελα να έρθω με tech, τι σημαίνει. Πώς θα πας, κάνουν από αποστολές αν εννοείς, κάναμε μερικές. Δεν θα κάνουμε πάρα πολλές σήμερα, αλλά γενικά θα κάνουμε κατά καιρούς. Στο άπειρο και ακόμα παραπέρα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ Ανακόντα για τα hype, ευχαριστώ Πάνθρο για τα 10 ελιξίρια, ευχαριστώ Σταβ για το κονφετί. Ο πύραυλος έφυγε, είναι έτοιμος ο πύραυλος. Μισό να τον ρίξω. Μισό να ρίξουμε τον πύραυλο, guys. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι έτοιμος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για τη βοήθειά σας. Μισό λεπτάκι, παιδιά, γιατί ο πύραυλος θέλει διαδικασία για να φύγει. Δεν είναι έτσι. Απλά κάνετε εσείς αυτά που κάνετε. Αλλά πρέπει μετά και εγώ να κάνω τα δικά μου από εδώ. Ωραία. Λοιπόν. Καλό ταξίδι στον πύραυλο. Καλό ταξίδι στον πύραυλο. 26-36. 26-36. Να το γράψω γιατί θα το ξεχάσω. 26-36. Ωραία. Μπορώ να πάω από εδώ. Όχι. Αν πέσετε κάτω στο κενό, στο πουθενά, στο τίποτα, μην φοβηθείτε. Θα σας κάνει teleport το παιχνίδι κάπου αλλού. Λοιπόν. Αυτά εδώ τι είναι. Αυτά εδώ είναι Element Shard. Element Shard και Ambergris. Element Shard και Ambergris. Τώρα δεν θέλω να μαζέψω πολλά τέτοια τώρα. Αλλά να ξέρετε ότι αυτά εδώ είναι Element Shard και Ambergris. Δεν δίνει πολλά Element Shard όπως τα άλλα που είχαμε δει. Αλλά έχει πιο πολλές πέτρες, οπότε αυτό. Τα Ambergris είναι σκατά από φάλαινες. Ή όχι σκατά, είναι κάτι άλλο. Αλλά δε, θα πούμε ότι είναι σκατά από φάλαινες. Ευχαριστώ πάρα πολύ οικογένεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα κονφετί. Καλησπέρα πόλη, καλησπέρα και στον Ιάσονα. Λοιπόν, πόση ώρα έχει το δωράκι μας? Το δωράκι μας πόση ώρα έχει, το κουτάκι μας, το μποξάκι μας? 20 λεπτά ακόμα το μποξάκι, παιδιά, 20 λεπτά. 38 συμμετοχές, καταπληκτικό. Πίνασα. Ευχαριστώ πολύ για το follow, Στούνις. Καλώς ήρθες, Στούνις, στην παρέα μας. Καλώς ήρθες στο κανάλι. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το follow. Λοιπόν, θέλουμε να πάμε. Όχι, ένας Rex. 26-36. Πήγε. Είχα. Πιο καλά πηδάω εγώ μόνος μου. Ευχαριστώ, Ανακόντα, για τα κονφετί. Ευχαριστώ, Στούνις, για τα κονφετί. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Λοιπόν, θέλω να πάω εκεί πάνω, αλλά δεν ξέρω πώς θα γίνει να πάω εκεί πάνω. Θέλω να... Ωραία. Πώς θα πάω με tech, ή μήπως δεν είναι πάνω, μήπως είναι κάτω. Έχει κάτω. Ή κάτω είναι το κενό. Μην κάνεις γκέλμα ρε κι εσύ, προσγειώσου. Προσπαθώ να προσγειωθώ και... Καλησπέρα, Expertao 19, καλώς ήρθες. Καλησπέρα, Quetzal Quattle, καλώς ήρθες. Κάτω είναι το κενό ή κάτω έχει κάτι? Κάτι άχνο φαίνεται κάτω. Λοιπόν, 26-36. Έφυγα. Όχι, δεν έχει τίποτα κάτω. Δεν έχει τίποτα. Πού πέφτω? Α, δεν πέθανα. Όλα καλά, όλα καλά.
Ήθελα να δείξω που σας είπα ότι σε κάνει teleport άμα βγεις, για να το ξέρετε. 26 και τα... Δεν ξέρω που πρέπει να... Να πάρουμε το Αρσεντάβης, να είμαστε λίγο πιο... έχει πράγματα μέσα το αυτό, δεν μπορώ να τον αφήσω. Ναι, νομίζω πρέπει να πάμε πάνω. Αλλά δεν μπορώ με το θαλακόλιο. Δεν μπορώ με το θαλακόλιο. Πάμε λίγο εδώ. Να διευκρινίσω ότι κανονικά στο Genesis 1 δεν επιτρέπονται τα πετούμενα. Αλλά εδώ τα επιτρέψαμε στο Operation. Δεν τα επιτρέψουμε εδώ. Να. Και μισό λεπτάκι. Καλά, τέτοια θα μαζέψουμε γενικότερα. Δεν θέλω κάτι από τα άλλα, έτσι. Μην γεμίζουμε με βάρος. Απλά φύγει από εδώ. Και... πρέπει να πάμε... 26-36, θα πάμε την deck πλούζα. Και τα tech ρούχα κανονικά απαγορεύονται στο Genesis. Αλλά εμείς τα έχουμε επιτρέψει. Πού είναι οι Τιτάνες? Οι Τιτάνες είναι στο Extinction. Εδώ δεν υπάρχουν οι Τιτάνες. Δεν υπάρχουν Τιτάνες εδώ, οι Τιτάνες είναι στο Extinction. Εμείς είμαστε στο Genesis 1, είμαστε σε άλλο χάρτη. Δεν υπάρχει δεν μπορώ, υπάρχει δεν θέλω. Τι δεν είναι, θέλεις? Λοιπόν, 26-36 είπαμε ότι θέλουμε να πάμε. Και θα πάμε έτσι γιατί είναι πιο εύκολο. Πολλές τρύπες έχει κάτω. Οπ. Καγκάν, καγκάν. Ωραία είναι το διάστημα, ε. Έχει και χαμηλή βαρύτητα. Ευχαριστώ Αρίστο πολύ για τα κονφετί, να είσαι καλά. Καλώς ήρθατε, καλησπέρα, καλώς ήρθατε όλοι καινούργοι. Καλησπέρα σας παιδιά, καλησπέρα. Όποιος θέλει πατάει και το follow, τσάμπα είναι. Για να ενημερωθείτε για το επόμενο live. Κάθε μέρα στις 3 το μεσημέρι. Πάμε σπίτι να διάσουμε. Δεν είχαμε και τόσο πολλά. Καλησπέρα TT4, καλησπέρα Void. Καλησπέρα Oren1, καλησπέρα Phenox is too fast for you. Καλησπέρα Kizimbu. Καλησπέρα Damask Baranov. Τι σκατά, πλακώσαν οι Ρώσοι. 36, ωραία, πρέπει να πάμε east. Τέλος στραβά. Το θαλάσσιο boss θα το κάνεις. Φυσικά και θα το κάνω το θαλάσσιο boss. Φυσικά και θα το κάνω. Ωραία, κάπου εδώ είναι αυτή η σπηλιά που σας έλεγα. Έχει πάρα πολλές σπηλιές γενικότερα. Εγώ έχω κολλήσει σε αυτή τη μία σπηλιά για κάποιο λόγο, όπως ξέρετε από παλιά. Δεν έχω πάει σε άλλες. Αυτή μου αρέσει. Λοιπόν, είναι κάτω από αυτή τη γέφυρα. Τη βλέπω ήδη. Τη βλέπω ήδη, προσπαθώ να κατέβω, αλλά δεν είναι και ότι πιο εύκολο. Με δεξί κλικ ίσως κατέβω πιο. Δεν μπορώ να κατέβω. Να το. Κατέβηκα. Λοιπόν, φέρε το θαλακόλιο. Και πάμε. Εδώ επίσης είναι ένα πολύ ωραίο σημείο για να κάνεις Temirex, γιατί μπορείς να το βάλεις μέσα στη σπηλιά να είναι ασφαλής. Ευχαριστώ Αρίστο για το κονφετί. Ευχαριστώ πάρα πολύ Sky Skeleton για το κονφετί. Καλησπέρα Arcond, καλώς ήρθες. Τις περισσότερες φορές δεν μπορώ να μπω γιατί έχω πολλά διαβάσματα. Προηγούνται τα διαβάσματα, φίλε μου Ανακόντα, το έχουμε πει. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που κατάφερες και μπήκες σήμερα. Λοιπόν, σε αυτήν εδώ την ωραία, πολύ ωραία σπηλιά έχει, βλέπετε, πάρα πολλά τέτοια κάτω. Και μπορείτε να έρθετε εδώ να μαζέψετε με την άνεσή σας, είναι πάρα πολύ ήσυχα εδώ μέσα. Είναι λίγο σκοτεινά, αλλά γι' αυτό υπάρχει το γκάμα. Εδώ μέσα έχει πράγματα του Aberration. Να βάλουμε εδώ να βλέπουμε. Έχει πράγματα το Aberration εδώ μέσα. Θα βρείτε σίγουρα... Α, έχει και gas bags από το Extinction. Θα βρείτε και καρκίνους εδώ πέρα για Organic Polymer. Και θα βρείτε και φωτάκια. Διάφορα φωτάκια. Αυτό. Να. Για να κατέβω λιγάκι. Και νομίζω έχει και roller εδώ. Δεν θυμάμαι ή όχι. Το μπερδεύω με κάτι άλλο.
Θέλω να δω το Mantis τι μαζεύει από αυτά. Γιατί δεν θυμάμαι. Αυτά εδώ. Thatch. 3.000 thatch. Γέμισε. Ωραία. Να δω τι παίρνουμε το χέρι. Με αριστερό κλικ, έτσι, το έκανα. Ναι, thatch και wood. Thatch και wood με το έψιλον. Το δεξί κλικ δεν κάνει κάτι τώρα. Λοιπόν, γεμίσαμε. Μισό λεπτάκι να βγάλουμε το Mantis. Να δούμε το Mantis τι μπορεί να κάνει εδώ μέσα. Λοιπόν, αυτά αφού τα μάτια τώρα μην τα χάσουμε, βάλτε τα μέσα στο Mantis. Έλα εσύ μαζί μου. Οι πέτρες εδώ, τι είναι αυτά που βαράω τώρα. Δεν παίρνει τίποτα. Δεν παίρνει τίποτα, δεν μου τα δείχνει. Α, τώρα κάτι μου δείξε. Α, οκ. Okay. Παίρνει ή δεν παίρνει. Για κάτσε. Ένα γκάς πήραμε. Οκ, παίρνει. Όχι από αυτά εδώ. Μισό, γιατί δεν βλέπω τίποτα. Πού είναι το Ascendant Torch μου, να το. Ναι, μαζεύει και Element Shard. Σίγουρα είναι πιο καλά κάτω στο ηφαίστειο. Αλλά και εδώ γίνεται δουλίτσα. Και εδώ γίνεται δουλίτσα. Ωραία, μια χαρούλα είναι. Μια χαρούλα. Πάρα πολύ flint. Και μόλις την πληρώσαμε 1000 element shard. Καλησπέρα Mr. Costa. Καλησπέρα Μίχο 4 Ικ. Τι είναι αυτό. Ωραία. Από ό,τι θυμάμαι από εκεί έχει πολλά. Αλλά παντού έχει. Αλλά δεν τα έχεις τέλος πάντων. Κοτάω. Στο Discord να ξέρετε ενημερώνουμε και για τα live. Και θα χαρούμε να σας δούμε και εκεί. Γι' αυτό είχα χτίσει εδώ. Ναι, το θυμάμαι. Είχες χτίσει εδώ μέσα εσύ. Πολύ πράγμα, ε. Να είναι καλά το Mantis εδώ πέρα. Για όποιον είναι καινούργιο, αυτό το Mantis του έχω κάνει τρελά mutations. Έχει πάρα πολλά mutations στο melee damage και στο weight. Γι' αυτό και βλέπετε και μαζεύω τόση ώρα και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Έχει τρελά mutations στο melee damage και στο weight. Και είναι ό,τι καλύτερο για να μαζεύεις υλικά. Λοιπόν, πού είναι τα element shard. Να. Καμία σχέση, παιδιά, με το ηφαίστειο. Στο ηφαίστειο θα είχα ήδη μαζέψει 10.000 τώρα. Στο ηφαίστειο θα είχα ήδη 10.000, ενώ εδώ έχουμε 3.500. Στο ηφαίστειο δεν ξέρω ποιος το είπε πριν για το εδώ, για το αυτό. Στο ηφαίστειο είναι πολύ καλύτερα. Στο ηφαίστειο είναι πολύ καλύτερα. Να δοκιμάσουμε το hatchet. Γιατί θα μπορούσε να μου πει κάποιος, Ηλία, δοκίμασε το hatchet. Πάρε. Όχι, τίποτα, τι σκοτάει. Μη σου πω και χειρότερα. Εδώ είναι καλά να έρθει να μαζέψει Ambergris. Εδώ είναι να έρθει να μαζέψει χιλιάδες Ambergris. Αλλά για Element Shard δεν είναι να έρθει εδώ, πρέπει να πάω στο ηφαίστειο. Και θα γίνει σε 9 λεπτά. Α, για το μποξάκι. Πουθενά δεν έχω βάλει TP γιατί έχει TP η Έλενα. Απλά πρέπει να τα βρούμε που είναι. Μπορείτε να βάλετε αν θέλετε. Μπορεί να βάλω και εγώ κάποια στιγμή. Άντε να σας βάλω ένα teleporter εδώ. Μιας και ήρθαμε. Να σας βάλω ένα teleporter εδώ. Μισό να βρω την είσοδο. Α, πού μπήκαμε. Κάπου εδώ δεξιά δεν είναι η είσοδος. Ανά, ρόλορα που σας έλεγα.
Νομίζω ήρθα σε λάθος σημείο. Α, oil! Άμα θέλετε. Και μέταλλα. Ναι, ήρθα σε λάθος σημείο. Πού είμαι τώρα, παιδιά? Και πώς φεύγουμε? Να είστε καλά. Ωραία, εδώ έχει πολύ πράγμα. Έχει πάρα πολύ πράγμα εδώ. Ωραία, πρέπει να βρούμε από πού μπήκαμε για να μπορέσουμε να φύγουμε. Μισό λεπτό, παιδιά, γιατί μπήναμε μέσα. Είναι και λίγο σκοτεινά, αλλά δεν φταίει μόνο αυτό. Από εδώ στον τοίχο πρέπει να έχει να βγαίνεις. Παιδιά, δεν γίνεται να χάθηκα. Κάπου εδώ είμαι. Α, πού πάει από εδώ? Εδώ έξω δεν βγάζει ή όχι? Εσύ από πού μπήκες? Από εδώ δεν βγαίνει ή όχι? Νομίζω ναι. Ναι, ναι, από εδώ είναι η έξοδος. Ωραία. Ωραία, λοιπόν, εδώ είναι η έξοδος. Θα το βάλω εγώ εδώ το teleporter. Ωραία, θα το ονομάσουμε. Πού θα το ονομάσουμε? Lunar Cave. Υπάρχουν και άλλες caves, πάρα πολλές. Είναι μία από αυτές, τέλος πάντων. Ωραία. Πάμε στο σπίτι να αφήσουμε όλα αυτά τα υλικά που μαζέψαμε. Α, θέλω να δοκιμάσω κάτι εδώ που έχει έλλειψη βαρύτητα. Στο δεξί κλικ. Α, δεν πετάει. Λοιπόν, base. Καλά πας τώρα. Καλησπέρα, bye, Xiao, Hoing, καλησπέρα, Vin Team. Αυτό ήταν πιο εύκολο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πολύ πράγμα, πάρα πολύ πράγμα. Αλλά μόνο 6.500 shards. Δεν μπορώ να τα σηκώσω, ας τα πίσω. Λοιπόν, έχω κάτι άλλο πάνω μου, έχω αυτά. Ωραία. Πάμε να μεταφέρουμε ό,τι έχει το ζώο μας εκεί που πρέπει. Και σίγουρα θα χρειαστώ και το Ambergris. Να το προσθέσω στη λίστα. Για να δούμε τι περίσσεψε. Α, condensed gas και element shard. Μισό λεπτό. Εδώ. Gas και shard. Save. Ωραία. Οπότε τώρα πρέπει να είναι άδειο. Καταπληκτικό. Καλησπέρα, Ninja. Καλησπέρα, Ambly. Καλώς ήρθατε. Τι άλλο θέλετε να κάνουμε στη συνέχεια? Για πείτε καμιά ιδεούλα. Για πείτε καμιά ιδέα τι θέλετε να κάνουμε. Να πάμε για κανένα tame. Πάμε να δούμε αν έχει κανένα καλό βασιλόσαυρο. Ου, 27 μίλι, 23 health, 24 health, 21 μίλι, 7, 19, 24, 20, ναι, 27 damage. Ωραία, αυτό εδώ θα κάνουμε σίγουρα, τώρα για κάποιο άλλο δεν ξέρω. 30, 59,1. Ωραία, kibbles. Kibbles. Πόσα να χρειαστεί? Λίγα θα χρειαστεί, έτσι, φέρει 25. Λοιπόν, 30, 59,1. Ωραία. Για πάμε. Είμαι τσίτερ, περπατάω στο νερό. 10 το teleport της Έλενας. Ναι, Φέροξ. Ναι, τώρα. Μια στιγμούλα, Τόνι. Μόσα θα ήταν καλός. Α, δεν έχουμε χρόνο για Μόσα. Θέλει πολύ ώρα το Μόσα για να γίνει τέι. Λοιπόν, είπαμε
30-59. Ωραία. Θέλω λίγο πιο αριστερά. Ο πρώτος άνθρωπος περπατάει πάνω στο νερό. Έχεις εσύ element, περίμενε Ηλία. Ναι, έχω element. Πού πήγα? 30, το πέρασα. Αυτός. Α, ξέχασα ότι έχει και μαντά δίπλα, Ξέχασα ότι έχει και μαντά δίπλα. Εν τω μεταξύ, άμα είστε σε περιοχή με glitch, ακόμα και αν δεν το βλέπετε το glitch, αν το έχετε πάρει, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Έλενα. Καλησπέρα Diego, καλησπέρα Μύτος. Κάνει χελώνα θαλάσσης. Δεν μας φτάνει ο χρόνος, Τόνι, σε 2 μήνες τελειώνει η σειρά. Δεν θα μας φτάσει. Δεν μπορούσε να μου δώσει κανένα bug repellent. Ωραία, θα χρειαστούμε το θελακόλιο. Το καλύτερο θαλάσσιο τέμ που έχουμε. Καλησπέρα Moon Lord, καλώς ήρθες. Λοιπόν, 30-59. 30 το έχουμε, 59 είναι east. 59. Νάτος. Όχι. Πού είναι? Ευχαριστώ πάρα πολύ Eli Play. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το Confetti και καλησπέρα, καλώς ήρθες. Νάτο. Ωραία, ξέχασα ότι δεν έχει μαντά εδώ πέρα πάνω στα τέτοια. Ωραία, το ταΐσαμε. Έβγαλε κάτι μαύρα. Το ταΐσαμε. Ναι, ξέχασα ότι δεν έχει μαντά. Οπότε δεν χρειάζεται να ανησυχούμε. Γενικά υπάρχουν μαντά, απλά δεν είναι περιτριγυρισμένα γύρω από τα τέτοια. Ωραία. Και θα περιμένουμε να πεινάσει για να το ταΐσουμε και μια δεύτερη μπουκίτσα και θα γίνει δικό μας. Κρις Καλέτσι, καλησπέρα, καλώς ήρθες, καλησπέρα Μίνι 18. Ωραία. Μετά άμα είναι να πάμε να κάνουμε καμιά αποστολή. Καμιά από τις καλές αποστολές όμως, έτσι, όχι ότι να είναι. Έχω στο μυαλό μου μια ακριβώς πολύ, μια πολύ ωραία που πρέπει να γίνει, να κάνω. Είσαι έτοιμος? Δεν είσαι. Περιμένουμε να πεινάσει λιγάκι τώρα για να μπορέσει να φάει άλλη μια μπουκίτσα. Λοιπόν, θα κάνουμε την πιο δύσκολη, τη δεύτερη πιο δύσκολη, την τρίτη πιο δύσκολη αποστολή που υπάρχει στο χάρτη. Θα κάνουμε την τρίτη πιο δύσκολη αποστολή που υπάρχει στο χάρτη. Όχι, εντάξει, δεν είναι. Είναι εύκολο αυτό που θα κάνουμε. Να κάνω αποστολές στα χιόνια, λέει ο Αρίστος. Ωραία. Θα κάνω αυτή τη μία αποστολή που έχω τώρα στο μυαλό μου και αμέσως μετά πάμε στα χιόνια για να κάνουμε αποστολές στα χιόνια. Το Θάιλα θα πνιγεί. Το Θάιλα έχει 860 oxygen. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Για να πνιγεί το Θάιλα θα πρέπει αυτή η μπάρα να κατέβει τελείως, να πάει στο 0. Αλλά κάπου κάνω κανένα αυτό και βγαίνω λιγάκι. Αλλά και να μην βγαίνω πάλι δεν έχει να κάνει, δεν παθαίνει τίποτα. Νομίζω όταν πεινάσει θα μου το δείξει το Spyglass, αλλά πάμε να δούμε. Ναι, δεν πεινάει ακόμα. Όταν πεινάσει θα το δείξει το Spyglass. Πού πήγε, το χάσαμε, όχι να το. Ριγέ Λουκάνικο. Λοιπόν, νικητής το μποξακίου είναι ο Μάκης. Συγχαρητήρια Μάκη, κέρδισες το μποξάκι. Συγχαρητήρια Μάκη, κέρδισες το μποξάκι. 50 ελιξίρια δώρο από μένα στον Μάκη.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για τη συμμετοχή σας. Πόσοι πήραν μέρος τελικά? 42 άτομα. Καταπληκτικό. 42 άτομα. Μπράβο Μάκη, συγχαρητήρια. Αργεί λίγο να πεινάσει, έτσι. Είναι λίγο της υπομονής. Θα μπορούσαμε να τα αφήσουμε και να φύγουμε. Αλλά φαντάζομαι θα ψιλοκοντεύει. Έχει χάσει 8 και 4, 1200 food έχει χάσει. Έχει χάσει 1200 food. Λάω σκουμπί. Λάω σκουμπί. Λάω σκουμπί. Αυτό. Το φαγητό είναι εδώ. Ναι, δεν ξέρω πόσο πρέπει να χάσει, πόσο φαγητό. Πού είναι? Να, δεν αρκεί. Να το αφήσουμε και να θα το ξεχάσουμε και θα χάσει effectiveness. Δεν θα ήθελα να το αφήσω και να φύγω. Αλλά εσείς θέλετε να κάνουμε tame, οπότε θα περιμένουμε. Εσείς θέλετε να κάνουμε tame, άρα θα περιμένουμε. Όχι, μωρή, μια μπουκουνίτσα είναι ακόμα. Μην του δώσω καμιά μπουνίτσα όμως, έτσι από αργή. Α, επί τη ευκαιρία να σας δείξω ένα κολπάκι. Εάν δεν είχαμε modded spyglass και θέλαμε να δούμε τα στατιστικά ενός ζώου, στο Genesis 1 μπορείς να πατήσεις το ETA και να σου δείξει η Έλενα τα στατιστικά του ζώου. Βλέπετε τι ωραίο που είναι. Βλέπετε τι ωραίο. Μπορείς σε οποιοδήποτε, σε ένα ψάρι ας πούμε. Δεν πιάνει. Σε μια χελώνα. Πρέπει να είναι κοντά σου αυτό που θες να ψάξεις. Ναι, άμα ήταν κάτι κοντά θα το έδειχνε. Περίμενε γιατί βουλιάξαμε. Λοιπόν, εδώ στη χελώνα ας πούμε. Να το, στέλνει στην Έλενα, διαβάζει τη χελώνα και έρχεται και στα λέει. Και σου δείχνει όλα τα στατιστικά της. Δεν σου δείχνει πόντους και τέτοια, απλά σου δείχνει αυτά, ναι. Λοιπόν, έχω χάσει το tame, οπότε πάμε εδώ. Να το. Δεν έχει πεινάσει ακόμα. Κάνει το lock να μην είναι αυτό. Και περιμένουμε. Τι άλλα νέα, πώς είστε? Ωπα, πείνασε. Έχει μπαγκάρι εκεί από κάτω, δεν πάει πουθενά. Λοιπόν, πάρτα. Καταπληκτικό. Κάναμε τέιμ βασιλόσαυρο. Βγήκε 2-24. 40 damage. 40 damage, 34 health. Πάρα πολύ όμορφο. Δεν ξέρω αν θα ψάξω να βρω δεύτερο ή όχι. Θα δούμε. Πάντως δεν θα κάνουμε τίποτα άλλο σήμερα. Πάμε σπίτι. Πώς κάνουμε mute την Έλενα? Για να κάνεις mute την Έλενα, πηγαίνεις εδώ. Κάτσε να κάνουμε hello πρώτα. 300.000 αυτά. Πατάς πάνω της, πηγαίνεις κάτω που έχει τα settings και μπορείς να την κάνεις compact mode, οπότε να μην φαίνεται καν να φύγει εντελώς, ή να πας κάτω που λέει να ρυθμίσεις πόσο συχνά μιλάει. Και πατάς εδώ level 1 που είναι μόνο τα critical. Οπότε δεν θα μιλάει σχεδόν καθόλου, θα μιλάει μόνο το critical. Εγώ την έχω level 3 για να μιλάει συνέχεια. Επίσης έχει και άλλο setting κάτω που μπορείς να τα κάνεις όλα disable άμα θες και να μην μιλάει καθόλου. Εγώ τα έχω αφήσει. Αυτό. Να. Πάμε. Πού να πάμε? Μπες λίγο σε μια μπάλα. Σε αυτή την μπάλα συγκεκριμένα. Και πάμε εδώ στην Έλενα να μας πάει. Πού να μας πάει? Στο bog θέλω.
Αλλά δεν θυμάμαι πού. Δεν θυμάμαι πού. Πάμε east. Teleport ready. Και κάπως έτσι παιδευόμασταν να βρούμε ζώα. Τέλεια. Να ήταν άλλη φωνή θα την αφήναμε. Ναι, να είχε τη φωνή του Βιν θα την άφηνες. Πάμε για tech trike. Όχι σήμερα, δεν θα κάνουμε άλλο tame. Θα κάνουμε αποστολές. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε μια πάρα πολύ εντυπωσιακή αποστολή. Μια πάρα πολύ δύσκολη. Βασικά στο γκάμα είναι εύκολη. Ωραία. Δεν με νοιάζει. Ωραία. Λοιπόν, περίμενε τώρα να δούμε πού είναι αυτή η αποστολή, γιατί μπορεί να έρθαμε λάθος. Πάλι ήρθα όπου να είναι. Πάλι ήρθα σε λάθος πλευρά. Αχ, αυτά τα έχω κάνει. Just a hop, skip and jump away. Τι είναι αυτό. Τι ήθελα να κάνω. Δεν θυμάμαι καν. Δεν θυμάμαι, είναι, έχουν περάσει πολλά χρόνια. Νομίζω αυτή εδώ είναι. Γιατί κάποιες έχουν εικονίδιο και κάποιες δεν έχουν εικονίδιο. Κάτι με βαράει. Τι με βαράει. Τι με βαράει. Πώς μπορώ να φύγω από το μενού. Λοιπόν, πάμε πάλι. Νομίζω αυτό είναι. 2 χιλιόμετρα. 2 χιλιόμετρα, αλλά σε ποια κατεύθυνση. Ωραία, πάμε στην άκρη του χάρτη, μια χαρά είμαστε. Εδώ safe. Ανάβουμε αυτό. Ανάβουμε και αυτό. Και φύγαμε. Τι είναι αυτό. Γιατί άμα σκαρφαλώνει σβήνει το torch. Δεν το ξέρα. Ωραία, τα πέτυχα. 1400. Αυτή είναι η φωνάρα, να μην πω τι ακριβώς, γιατί υπάρχει λογοκρισία. 2 χιλιόμετρα. Όχι, μην πέσω. I guess. Α, δεν πειράζει. Τι είναι αυτό, για πάντα. Πόσα μπαριόνιξ υπάρχουν εδώ. Α, εδώ μόνο με gas mask. Γιατί έχει τέτοιο. Ναι, μην πάτε κοντά. Βλέπετε εγώ πάω κοντά τώρα κακώς. Βγάζει καπνό, θέλει... Αν και φοράω tech, μπορεί να μου προστατέψουν τα tech. Δεν είμαι σίγουρος. Να, δεν ξέρω. Καλά που έχουμε και torch και δεν κουτουλάμε στα βράχια. Το torch βοηθάει, αλλά τώρα έσβησε και βαριέμαι να το ξανανάψω. Ωραία. Αυτή βασικά είναι η αγαπημένη μου αποστολή. Είναι η αγαπημένη μου αποστολή αυτή εδώ. Αλλά είναι λίγο μακριά από ό,τι βλέπω. Ναι, θα μπορούσαμε να κάνουμε teleport. Με την Έλενα κάτω αριστερά και να μας βγάλει καρφί εδώ κατευθείαν. Αλλά δεν πειράζει. Κάναμε λίγο δρόμο, δεν πειράζει. Κάναμε λίγο πορτούλα. Ωραία, κοντεύουμε. Μόλις πέσουμε εδώ κάτω στον κρεμό, φτάσαμε. Ωραία. Λοιπόν. Με κυνηγάει κάτι. Βγάλε το αυτό να μην υπάρχει. Και θέλω να πάω. Πάλι έχασα τα πράγματα, την μπάρα μου κάτω. Πάλι έχασα την μπάρα μου κάτω. Γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί σε μένα. Πάλι έχασα την μπάρα μου. Δεν ξέρω, παιδιά μου, συμβαίνει πολύ συχνά τελευταία. Δεν γνωρίζω από τι είναι. Αλλά πάμε να δούμε αν μπορούμε να το διορθώσουμε.
Να βάλουμε στο ψυγείο αυτό και αυτό και να βάλουμε στο ντουλάπι αυτό και αυτό και αυτό. Να βάλουμε και τα κίμπλς εδώ. Και στο σμίθι να βάλουμε αυτό. Και να βάλουμε και εδώ τα δωράκια τα πολύτιμα που κερδίσαμε. Ωραία. Να δούμε αν δουλεύει το Reconnect. Νομίζω το είχα ξαναγράψει πριν. Όπως σας το είχα πει την προηγούμενη φορά, το Reconnect δουλεύει μόνο μία φορά. Εκτός και αν αλλάξει σερβερ, οπότε ουσιαστικά είναι από την αρχή, έτσι. Το Reconnect δουλεύει μόνο μία φορά, δεν δουλεύει δεύτερη. Μόλις πας να το κάνεις δεύτερη, σε πετάει. Αλλά τόσοι άλλους θα έπρεπε να βγούμε και να ξαναμπούμε, γιατί μπάγκαρι μπάρα κάτω. Καλησπέρα Dr. Strat, καλησπέρα Άννα, καλώς ήρθατε. Στο λέμε τόση ώρα. Τι μου λέτε τόση ώρα? Δεν μου το λέτε τόση ώρα, μόλις μου το είπατε, το είδα κι εγώ. Να, το είχα κάνει μια φορά εδώ πέρα. Αλλά δεν πειράζει, απλά θα περιμένουμε λίγο παραπάνω. Δυστυχώς, άμα χαθεί η μπάρα, δεν υπάρχει τρόπος να την επαναφέρετε. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε αυτή την αποστολή που είναι εδώ κάτω. Η οποία είναι, όπως σας είπα, η αγαπημένη μου αποστολή. Δεν, κανονικά δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ζώα και δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δικά μας όπλα. Μόνο ό,τι μας δίνει το παιχνίδι. Λοιπόν, ελπίζω να μην μπαγκάρει κάτι και χάσω τα πράγματά μου. Και λογικά θα υπάρχει το last remote, οπότε πάμε. Καλησπέρα Προκομίτσο. Ναι, μένει το last. Άμα δεν αλλάξουμε server, το last μένει. Μόνο όταν αλλάζουμε server το χάνουμε. Λοιπόν, Τζερόνιμο. Δουλεύει τα tech, έτσι. Δεν δουλεύει η μπλούζα πάλι. Η μπλούζα πάντα όταν μπαίνετε στο server πρέπει να τη βγάζετε και να την ξαναβάλετε. Μπλούζα μόνο μπαγκάρι. Φάει να γεμίσουμε. Νερό δεν έχουμε ανάγκη εδώ, έχει υπόλοιπο. Αυτά θα μου έρθουνε. Λοιπόν, αυτά άμα θέλετε να τα σκοτώσετε εύκολα, απλά παίρνετε ένα torch. Και φεύγουν. Ευχαριστώ πολύ Άννα για τα 30 κονφετί. Ευχαριστώ πάρα πολύ Άννα, να είσαι καλά. Λοιπόν, βγάζω τα tech. Βγάζω τα tech και βάζω αυτά τα ρούχα που όλοι αγαπήσαμε. Πρέπει να έχουμε καλό armor σε αυτή την αποστολή. Γκάμα. Ready your weapon, survivor. We got a gauntlet ahead of us. Λοιπόν, έχουμε 32 λεπτά και 10 λεπτά προετοιμασίας, εδώ που να προετοιμαστούν ψυχολογικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ Λεωνίδα για το Stay Safe. Είναι μια κλασική gauntlet αποστολή δηλαδή αυτή, όπου ψάχνουμε να βρούμε ποιο είναι το καλύτερο όπλο για μας και έρχονται waves από ζωάκια. Κάνουμε αυξημένο damage επειδή είναι στο γκάμα. Βοηθάει να έχετε melee damage, εγώ δεν έχω δώσει καθόλου. Βοήθεια. Α, ξέχασα να πάρω stimulant. Ξέχασα να πάρω stimulant. Ωραία. Πήγε. Ξέχασα να πάρω stimulant. Ξέχασα να πάρω gas mask. Ξέχασα να πάρω πολλά πράγματα. Ωραία. Φύγετε. Όχι. Βοήθεια. Είναι στο γκάμα, γι' αυτό είναι τόσο εύκολο. Κανονικά, με το παίξει στο
σε πιο μεγάλο επίπεδο είναι πιο δύσκολο. Δεν το έχω δοκιμάσει, αλλά λογικά μπορούμε να βγάλουμε δικά μας ζώα από την μπάλα. Ωραία. Τι έχω πάθει, tranquilized λέει, έχω πάθει. Ωραία, κερδίσαμε. Το πρώτο γύρο, έχει άλλα 5. Έχει άλλα 4, 5 waves. Έχουμε άπειρα τέτοια παιδιά, μην φοβάστε, δεν τελειώνουν. Μας τα δίνει το παιχνίδι, είναι δικά του. Είναι ειδικά όπλα αυτά. Το skin, το καπέλο πάρα πολύ όμορφο είναι. Να δούμε τι ρούχα θα μας δώσει, τι όπλα θα μας δώσει τώρα. Α, έχουμε ένα spear με φωτιά μπροστά. Ω, oh, Wyvern! Μου έκανε blitz! Ω, oh, να σε χαιρετήσω. Μη μου κάνεις blitz. Περίμενε. Ω, κάπρο, κάπρο, το, του, 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 του. Wyvern, φύγε, το Wyvern πρώτα. Ε, καίγομαι, καίγομαι, καίγομαι. Πλίτς, όχι πλίτς. Μου κάνει πλίτς. Αχ, άλλαξα όπλο. Δεν θέλω να αλλάξω όπλο. Πού είναι το Wyvern? Δεν θέλω να αλλάξω όπλο. Δεν θέλω να αλλάξω όπλο. Να σε χαιρετήσω. Φέρε πάλι αυτό που είχα. Ωραία, πάμε να φύγουμε από το κέντρο. Ωραία, ένα hidden το Wyvern. Δεν ξέρω γιατί το έκανα τόσο. Και οι βάτραχοι μας κάνουν torpor. Και όλα μας κάνουν torpor σε αυτό το πίστα. Και θέλει προσοχή. Και τα καπροσούτσους νομίζω μας κάνουν τόρπο. Άου, άου. Και τα φίδια μας κάνουν τόρπο. Και γενικά πρέπει να έχετε να έχετε Stimulant μαζί σας. Βοήθεια. Ωραία, έχει παγκάρει το σπία και βαράω με το χέρι στο αέρα. Ωραία. Θέλω να φύγω λίγο. Ζώο. Μη με γλύφεις. Παιδιά με γλύφουν. Πόσα είναι. Ωραία ήταν. Ωραία, κρατάει καλά το armor. Πάει λίγο φαγάκι. Το torpor μου πόσο είναι? Ου, τίποτα, 0,4. Κρατάει το armor καλά. Και είναι και γκάμα γι' αυτό. Κάνουμε ένα νέο, όχι εντάξει. Μπορώ να είμαι πάνω στο δωράκι. Άμα τα βρείτε σκούρα, πάτε εδώ και κάνετε cancel. Όχι. Πάτε στο μενού, στο I και κάνετε cancel από αυτό το κουμπί. Έπεσα. Μην αλλάξω όπλο, όχι μη. Δεν θα έπρεπε να αλλάζουμε όπλο έτσι εύκολα. Τι πήρα, φέρω αυτό. Έχει κάτι καλό. Τα ίδια και τα ίδια είναι τα όπλα. Κοίτα εδώ, έχει Wyvern πριν και τώρα δεν έχει. Τα πετζάρα. Τι είναι όλα αυτά τα πράγματα που μου έρχονται. Πάμε να τανκάρουμε λίγο τα μάτια, να σκοτώσουμε όλα από κοντά. Ωραία. Ωραία, το έχουμε καλό armor. Πάτε να το ανοιχτούμε, πάμε να φύγουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλεξάνδρα, για όλα τα ελιξίρια. Να είσαι καλά, μπάγκαρε πάλι. Ντόντο! Sorry, Ντόντο. Πω. Ωραία, σε αυτό το γύρο δεν σου κάνουν κανείς τόρπο, από ό,τι φαίνεται. Ωραία, άκρη. Έφυγες. Φύγε τότε. Φύγε τότε. Τέλος.
5, 10, 15, 25 έλξη από την Αλεξάνδρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Άλεξ 001107. Κοίτα τι έστειλα να πεις ευχαριστώ. Ναι, όχι όμως την ώρα του. Θέλω. Α, μου το κεφάλι έσκασα. Θέλω να ζυγιωθώ πάνω από το δωράκι. 4, 3, 2, 1. Λοιπόν, δεν βλέπω κανένα πολύ καλό όπλο. Αυτό τι είναι? Τι πήρα? Α, φύγε! Ωραία, πάω να φύγω από το κέντρο για να μην πάρω κανένα. Α, έχει πει σπινόσαυρους. Να μην πάρω κανένα άλλο όπλο κατά λάθος. Περίμενε λίγο. Α, έπρεπε να πάρουμε Λάζαρους. Όχι Λάζαρους. Έπρεπε να πάρουμε Focal Chili. Focal Chili για να τρέχουμε πιο γρήγορα. Και να μην έχουμε βάρος στο inventory μας. Γιατί έχουμε βάρος στο inventory μας και δεν τρέχουμε. Focal Chili και βάρος στο inventory μας. Αυτό. Άμα ξανακάνουμε αυτή την αποστολή. Γιατί δεν βλέπω. Θα επιθυμούσα να βλέπω, παρακαλώ. Λοιπόν, Focal Chili για να τρέχουμε πιο γρήγορα και να έχουμε κάτω από το 50% του βάρους. Μη φτύνετε. Επιτέλους, έφυγε ο σπινόσαυρος. Μη φτύσεις. Έχει κι άλλα. Ωραία, headshot 13.500. Μη με φτύσεις. Το πέτυχα. Πόσα έχει ακόμα? Λέει κάπου. Τέλος. Να ξέρετε ότι δεν χαλάτε στάμινα σε αυτό το παιχνίδι. Δεν χαλάτε στάμινα. Οπότε δεν χρειάζεστε Λάζαρους. Είναι free το στάμινα. Απλά έχουμε πολύ βάρος, ρε παιδί μου. Έχουμε πολύ βάρος. Ναι. Όταν θα έχει ζώα και θα κοιτάς τώρα. Λοιπόν. Broodmother! Και Wyvern Blitz! Ω, δεν πεθαίνει με ένα hit! Ντόντο! Καπετζάρα! Σπινόσαυρος! Την κάτσαμε! Λοιπόν, θα περάσω κάτω από το ξύλο και θα μπαγκάρουν όλα τα ζώα πάνω στο ξύλο. Ναι, όχι. Θέλω ένα όπλο που να κάνει. Με κυνηγάει η Brute Mother, ρε. Πρέπει να σκοτώσουμε την Brute Mother και το Mant. Και το. Κάτι όμως. Την Brute Mother, παιδιά, και το Wyvern. Την Brute Mother και το Blitz. Ωραία, πάει το Poison Wyvern. Τέλεια, την Brute Mother τώρα. Ή όλα τα άλλα και την Brute Mother τελευταία. Δεν με πειράζει. Γιατί πάει αργά λίγο. Την Brute Mother στην τελευταία. Με το ζυγόνι όμως. Τι είναι αυτό? Α. Ωραία. Όχι, μη με κάνεις με ιστό και θα. Τι είναι αυτά? Κάνει πολλά πλήξη. Θέλω να τρέξω. Ακούω το τίκι τίκι. Ακούω το τίκι τίκι από την Brute Mother και με κυνηγάει. Φύγε. Τρέχω. Ακούω και τις. Θέλω να βγάλω και screenshot, κατάλαβες? Θέλω και screenshot. Έφυγες. Παιδιά, έχει πάρα πολύ health Brute Mother. Όι. Αυτά πρέπει να αποφύγουμε. Πετυχαίνω τίποτα, κάτι έκανα. Τρέχα ηλία.
Ωραία. Νομίζω μόνο η Brute Mother έμεινε. Αν και κάτι τότε έχει κάτω. Όχι, όχι, όχι. Μην με πετύχουν οι ιστοί γιατί θα με καθυστερήσουν. Ωραία. Περίμενε. 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 Έχει και κροκόδυλους. Και πατράχια. Ευτυχώς που δεν έχει στάμινα. Κι άλλο πατράχι. Και δεν είναι καν ο τελευταίος γύρος. Έχει κι άλλο μετά. Τι άλλο θα μου βάλει. Ω, έκανε split! Όχι! Α! Πήγε λίγο. Η Μίγες εν τω μεταξύ παίζει να μην είναι της αποστολής, είναι απλά του χάρτη. Τους κροκόδυλους έλα από πίσω. Ωραία, πάει ο ένας άρχο. Μην με πετύχουν αυτά. Δηλαφόσαυρο πέτυχα. Πώς πέτυχα δηλαφόσαυρο. Φύγε, 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 φύγε. Άμα πετύχουν οι ιστοί παιδιά δεν θα μπορώ να τρέξω μετά. Δεν ξέρω πώς δεν με πέτυχαν. Εδώ δεν θα ήταν ωραίο να είχε τώρα μια ωραία, μια επική μουσική. Ωραία, πάει Brute Mother. Πάει Brute Mother. Τα ντόντο έμειναν και ένας κροκόδυλος πίσω. Και κάτι αραχνάκια και κάτι δηλοφόσαυρο. Και φίδι. Δεν φαινόντουσαν όλα αυτά πριν. Τέλος. Όχι, τελειώ, κερδίσαμε. Κερδίσαμε. Και τώρα είμαι πιο βαρύς από ό,τι ήμουν πριν. Κερδίσαμε. Ναι, αλλά δεν έχω όπλο τώρα. Α, με το τόρτσο είπαμε. Κερδίσαμε! Οπότε, ναι, όταν είναι 4 στα 5 είναι τελευταίος γύρος και μόλις πάει 5 τότε κερδίζεις. Ωραία, δύο μαζί ήταν. Κερδίσαμε! Πάμε σπίτι να δούμε τι κερδίσαμε ή να το δούμε εδώ. Ωooooh, έχει και σούπες. Πάμε να τα βάλουμε ψυγείο. Αυτό το θέλουμε να το κάνεις και στο α. Θα το κάνω στο α, αλλά με τσίτο όμως, όχι έτσι. Θα βγάλω ή ρεξ ή θέλα κόλλιο. Θα δούμε. Με τα πόδια δεν γίνεται. Το έχω δοκιμάσει παλιά. Με τα πόδια δεν γίνεται. Λοιπόν, Enduro Stew. Focal Chili. Α, να το Focal Chili που θέλαμε. Κάλιεν. Εν τω μεταξύ είχα ήδη Focal Chili σπίτι. Απλά δεν το πήρα. Να. Enduro Stew. Κάλιεν τέτοια το είπαμε. Lazarus Sounder. Battle Tartar. Και Free Akari. Ωραία. Και Bunch of Other Things που θα τα κάνουμε εδώ πέρα. Assault Rifle. Riot Helmet. Flamethrower. Είναι μόνο 119. Αν θέλουμε Flamethrower πάμε στο Scorched Earth και βρίσκουμε καλύτερο αποδωράκι. Compound Bow. Παρασεραθέρουν Platform. Roll Rat Saddle. Flag Chesties. Γκύλι παντελόνι. Πού πήγα. Γκύλι παντελόνι. Ωραία. Και ένα tech helmet. Tech helmet. Παιδιά. Δίνει tech ρούχα. Δίνει tech ρούχα. Δίνει. Tech helmet πήραμε. Ωραία. Φεύγει το δικό μας το tech helmet. Δεν είχα φτιάξει. Tech Helmet, ωραία. Και Primitive Doedicurus Saddle. Assault Rifle. Desert, παιδιά, πολλά δώρα. Αυτή την αποστολή, και μια μπριζόλα. Άμα την κάνεις στο α, όλα αυτά που βλέπετε θα είναι ascendant. Και θα είναι και πιο πολλά και πιο καλά.
Harpoon Launcher. Δεν θυμάμαι. Έχω καλύτερο. Θα έχω. Flag Chest Piece. Γκύλι Παντελόνι. Flag Chest Piece. Πάρασερ κάτι. Ωραία. Αυτά. Αυτά. Για να δούμε. Να. Σου δίνει πολύ λίγα υλικά. 10% από ό,τι θα έπρεπε. Από ό,τι κάνουνε. Αλλά δεν πειράζει γιατί είναι κέρδος στην ουσία, ούτως ή άλλως. Ωραία. Α, όχι! 10% σου δίνει το grinder, η ντουζιέρα, αυτό το matter manipulator, σου δίνει 20%, σου δίνει πιο παραπάνω. Ναι. Λοιπόν, βγάλε το αυτό, έχουμε καλύτερο καπέλο πλέον. Μια χαρούλα είμαστε. Φόρτισε το κιόλας να είναι έτσι. Και ο Αρίστος θέλει να κάνουμε αποστολές στα χιόνια. Οπότε, όχι. Στα χιόνια. Οπότε, έχουμε 5.000 λεφτά ήδη, Τι θα πάρουμε με 5.000? Τι θα πάρουμε με τις 5.000? Μπορούμε να πάρουμε ένα φωτοστέφανο, γιατί είμαστε και καλοί άνθρωποι. Μπορούμε να πάρουμε ένα φωτοστέφανο να περιφέρεται πάνω από το κεφάλι μας. Αχ, τι πήρα. Let's do this again. Α, της άρεσε της Έλενας, θέλει να το ξανακάνουμε. Οπ. Δεν μπορώ. Δεν περιγράφω άλλο. Δεν περιγράφω. Λοιπόν, είμαστε ένα σοβαρό κανάλι εδώ, κάνουμε σοβαρά live streams. Οπότε... Ωραία, βάζουμε αυτό. Και θα πάμε, είπε ο Αρίστος, να κάνουμε hello. Στα χιόνια θέλεις, είπες. Πού, δεν θυμάμαι. Έχεις κάποια προτίμηση, Αρίστο? Όχι. Preparing to teleport. Α, πάμε εδώ. Τι κάνουμε εδώ, τι είμαστε. Θα το έκανα χειρότερο. Νομίζω ότι διάλεξα τα γυαλιά που ταιριάζουν και πολύ με το... με τα μαλλιά μου. Έτσι. Με τα μαλλιά και το μουσί. Είναι ασορτή τα γυαλιά. Στο ψάρεμα. Όχι ρε Αρίστο, στο ψάρεμα. Θα κάνουμε κάτι πιο... FPS ρίπ εδώ πέρα. FPS ρίπ. Λοιπόν, πάμε εδώ. Όπα. Μας την έπεσε Exarch and Davis που του κάνουμε μειωμένο damage. Τα 6 ζώα τρώνε λιγότερο damage όταν είναι wild. Αχ, τι όμορφο καγκουρό. Τι είναι αυτό? Μεγαλό καιρός. Πάει... να... πάει. Να πάει. Θέλουμε να το... τι είναι αυτό, δεν ξέρω. Αυτό το Fjordur δεν έχει βγει ο χάρτη, είναι. Focus hard and flex your muscles. Explore. Be a fashion of strength and speed while... Δεν θέλω να το κάνω αυτό, για να λέει 10 players max, πάνω να πει ότι είναι δύσκολη. Να μου πεις και αυτή λέει 10 max. Hide and seek. Search a frozen arctic rampage, φέρω ξόπαπα. Ice fishing, όχι. Mammoth, λοιπόν, πάμε να κάνουμε αυτή.
Απλά είναι ένας μεγαλόκερος. Και δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω. Δεν το πάτησα. Δεν θυμάμαι τι πρέπει να κάνουμε. Ή μεγαλόσαυρος, τι έλεγε. Μεγαλόκερος έλεγε, μεγαλόσαυρος. Αχ, τώρα δεν θυμάμαι. Πάμε να δούμε. Απλά είναι πιο κοντινή εδώ που είμαστε. 3 χιλιόμετρα! Άμα είναι 3 χιλιόμετρα πιο κοντινή, έχουμε έρθει σε λάθος σημείο. Ναι, ισχύει. Πάμε να διαλέξουμε τότε ποια θέλουμε να κάνουμε. Α, η αγαπημένη μου. Η αγαπημένη μου. Η αγαπημένη μου. Πάμε να κάνουμε την αγαπημένη μου αποστολή. Στα χιόνια. Η οποία είναι... Ωραία, πάμε στην Έλενα να μας μεταφέρει πάνω δεξιά. Teleport ready. Ωραία, να σας δείξω τι γίνεται άμα αφήσετε το μέσα στο ζώο σας και κάνετε teleport. Δεν μπορώ να το σοβαρότητα μετά από αυτά τα γυαλιά και το μαλλί μου έρχεται πολύ όλο αυτό. Μεγαλόκερος, άμα έλεγε μεγαλόκερος, εντάξει, είναι εύκολο. Καλησπέρα Γιάννη, καλώς ξανάρθες. Βλέπεις, σε κατεβάζει το ζώο σου. Και πρέπει να ξανανεύεις. Αυτό. Τα φτερά μπορούμε να τα βγάλουμε τώρα που χωράμε tech. Αυτό που ακούτε είναι κάτι... Γίνεται σαν κάτι σαν... Όχι κατολίθηση ακριβώς, κάτι παρόμοιο. Λοιπόν, θυμάμαι ότι είναι ψηλά κάπου. Ναι. Να βγάλουμε τις εντάβεις ή θα τα καταφέρει το θέλει ακόλιο. Για να πάμε να δοκιμάσουμε. Να δοκιμάσουμε. Το έχουμε. Ωραία. Δεν χρειαζόμαστε αρτσιντάβες, πάμε μόνοι μας. Καλησπέρα, πάνω σλόλ, καλησπέρα. Με το πάνω να ξέρετε κάνει πάρα πολύ κρύο. Επίσης είναι το καλύτερο σημείο για να μαζέψεις μέταλλα, κρύσταλλα, τέτοια πράγματα. Αλλά δυστυχώς δεν έχει... δεν θα μπορούμε να βάλουμε teleporter γιατί είναι mission area και δεν μας αφήνει να βάλουμε... Ναι, είμαστε εντός... Θα δοκιμάσω εγώ. Αλλά νομίζω δεν αφήνει. Ναι, δεν αφήνει. Εδώ πέρα είναι πάρα πολύ ωραίο σημείο, έχει πάρα πολλά μέταλλα. Όχι ότι χρειαζόμαστε μαζί τα μέταλλα πλέον, αλλά λέμε τώρα, έχει πάρα πολλά μέταλλα. Λοιπόν. Ερχόταν και μόλις έβγαλε το θαλακό, όλοι έφυγε. Και είδα και ένα θεριζινό σαυρό, αλλά... Όχι, δεν είναι θεριζινό, τι με βαράει. Αχ, Micro Raptor, τι είναι αυτό. Μικρόραπτο, φύγε από εδώ με αυτός. Ωραία. Στον γκάμα θα την κάνουμε, έτσι. Κάτσε να βγάλουμε το τρακ όμως. Θα κάνουμε αγώνα με Sabertooth. Γεια σου φίλε Σερά, καλό σου απόγευμα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που πέρασες. Καλή προπόνηση σου εύχομαι. Πόσο όμορφο είναι αυτό εδώ. Λοιπόν, είναι λίγο δύσκολο, εγώ είμαι άχρηστος σε αυτά. Δεν θα τα πάω καλά, αλλά πάμε γιατί θα έχει πλάκα. Πήρε φόρα και δεν μπορώ να το στρίψω. What, αυτό δεν το θυμάμαι ότι δεν έστριβε.
Πολύ δύσκολα στρίβει την ώρα που τρέχει, δεν ήταν έτσι. Αν δείτε ότι πάτε να χάσετε τον έλεγχο, απλά αφήνετε το shift, δεν είναι κάτι. Θα χάσετε όλη τη φορά, αλλά τουλάχιστον δεν θα βγείτε από την πίστα. Ω, πρέπει να πηδήξω. Όχι, δεν πρέπει να πηδήξω. Μα σου χα... Μας κάνει teleport αυτόματα πάνω. Εδώ πρέπει να πει. Α, δεν χρειάζεται. Πέφτει, περνάει μόνο του. Δεν ξέρω γιατί πήδηξε. Στρίβω την κάμερα και στρίβει πολύ λίγο. Αλλά καλό είναι αυτό για να μην χάνεις τον έλεγχο. Φύγε. Εντάξει, γκάμα είναι, το έχουμε, δεν θα είναι δύσκολο. Πολύ άσπρα είναι όλα. Έτσι θα το κάνουμε, έτσι θα το κάνετε κι εσείς, ναι. Ακριβώς όπως σας το δείχνω. Θέλει προσοχή νομίζω βγαίνοντας από το τούνελ, γιατί λίγο μπερδεύει εκεί πέρα και μπορεί να πας λάθος. Οπότε πρέπει να το θυμηθώ λίγο πως γίνεται. Μην πεις μπροστά μου άλογο. Θα πάρουμε λίγο πιο ανοιχτά τη στροφή. Εντάξει, ευτυχώς δεν κόλλησα στο άλλο άλογο. Ήχα! Πάμε λίγο γρήγορα. Πόση ώρα τες... Ου, έχουμε πολύ χρόνο. Ωραία, να, εδώ. Πρέπει να κάνουμε αριστερά. Και βγαίνοντας από το τούνελ, νομίζω κάπου κάτι πάντα τον μπέρδευα. Ναι, πρέπει να πας αριστερά, βλέπεις, γιατί αν πας ευθεία πέφτεις κάτω. Πού βρήκα. Φύγε, είχα, ναι, σου βάζει το boost και ακριβώς μπροστά στο boost, σου βάζει και μια πέτρα για να μην μπορέσεις να τρέξεις. Και δύο ζωάκια εκεί, έτσι. Ωραία, ωραία αυτά τα δύο boost και νομίζω εδώ τερματίζει. Πετώντας θα τερματίσουμε. Good on you. Πήγα πρώτος. Πρώτος. Top of the leaderboard. That's how you do it. Λοιπόν, πήραμε Enduro Stew, πήραμε Simple Pistol, πήραμε Μπούρδες, πήραμε. Ναι. Οκ. Ποια είναι η πιο κοντινή αποστολή εδώ που είμαστε? Αυτή. Αυτή με τους μεγαλοτέτοιους που είπαμε. Για πάμε να τη δούμε. Ναι, εκεί κάτω είναι. Εκεί κάτω είναι, για πάμε. Λέει, θυμάσαι τις αποστολές με το κανό. Οι αποστολές με το κανό είναι στο Genesis 2. Τις θυμάμαι, βέβαια τις θυμάμαι. Είναι στο Genesis 2. Πολύ μπαγκαρισμένες και αυτές. Και πολύ δύσκολες. Όταν βγει το Genesis 2 σίγουρα θα τις κάνουμε. Ευχαριστώ για τα κονφετή οικογένεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δύο κονφετή. Γιατί να έχει τόση ομίχλη αυτό το bio. Ωραία, νομίζω εδώ καλά είμαστε. Εδώ θα χρειαστούμε ζωάκι δικό μας, έτσι. Και FPS 0. FPS μείον. Δεν έχουμε FPS ούτε για δείγμα. Α, έχει δύο αποστολές μαζί εδώ. Έχει το Hide and Seek και έχει και το Dearly. Ωραία, πάμε στο Dearly. Dearly... Desperated Gamma. Ωραία. Δεν είναι απαραίτητο να μείνω εγώ μέσα στην μπάλα. Αλλά όποιος άλλος παίκτης θέλει να συμμετέχει πρέπει να είναι μέσα στην μπάλα. Τι είναι αυτό? Να βγάλω τον Gamma. Να μειώσω δηλαδή. Τι έκανα? Gamma 1,5.
Oh, είναι πατημασιές. Είναι πατημασιές. Λοιπόν, πρέπει να ακολουθάμε αυτές τις πατημασιές. Για να βρούμε που είναι αυτό που πρέπει να βρούμε. Και δεν βλέπω τίποτα. Είναι ότι χειρότερο. What's the... τι what's the... Άμα κάνεις σύσχια κάτω την κάμερα, σου δείχνει που είναι. Οπότε είναι ωραίο κορπάκι αυτό. Τσακ, βλέπεις. Κάνεις θέρμα κάτω την κάμερα με first person κάμερα. Και σου τα δείχνει. Απλά έτσι δεν βλέπεις που πηγαίνεις. What's πιο, δεν βλέπω. Δείξε μου. Ωραία. Να. Αυτή η αποστολή είναι πολύ εύκολη το βράδυ. Γκάμα σκέτο είναι αυτό. Περίμενε. Το γκάμα σκέτο είναι αυτό. Καταλαβες. Γι' αυτό βάζω γκάμα 1,5. Για να είναι λίγο πιο σκούρο. Δεν είναι φωτεινό, απλά έχει πολύ ομίχλη. Πού είναι, Έλενα, για δείξε μου. Ωραία, τα μάτια μας απονέσουνε πάλι. Τι είναι αυτά. Ουου, δεν θέλω. Ναι, για σκάνε ρε, έλα το βρήκα. Εδώ είσαι σκιάτη, ώρα που φαίνεται. Έχει κακοκαιρία τώρα. Αυτό το κόλπο, παιδιά, άμα κάνετε εδώ με την κάμερα, θα τα βρίσκετε εύκολα. Ο φίλος δεν γίνεται. Αυτά ήταν μέσα στα μπέρις τώρα, έτσι. What's where? Yeah, δεν φαίνονται καν. What's this? Πού? Ναι. Και εκεί που σου λέει η Έλενα να περιμένεις για να σκανάρει, πρέπει να σταματήσεις για να σου εμφανίσει τα επόμενα. Δεν θέλει λασίνες. Δεν υποχρεώνει να τα πάρεις όλα. Αλλά άμα χάσεις πολλά, μετά δεν θα εμφανιστεί το boss. Όπου να είναι θα εμφανιστεί το ποσάκι για πρώτη φορά. Τρεις φορές νομίζω πρέπει να εμφανιστεί. Τι είναι αυτό. Ω, Λίκη. Ωραία. Πού είναι. Να το. Πατημασχές στα χιόνια μέρα και ομίχλη. Ναι, ό,τι χειρότερο. Τι είναι αυτό η πέτρα? Τι είναι αυτό? Μην πετάξεις πέτρα! Α! Το έχουμε. Πόσο health έχεις? Δεν το έχουμε. Α, το έχουμε γιατί κάνουμε bleed. Το έχουμε γιατί κάνουμε bleed. Εναλλακτικά μπορούμε να πάμε στο τέτοιο. Εδώ. Τελείωνε, Έλενα, μας κυνηγάνε. Ω, να το. Να το. Αυτό εδώ. 100.000 health. Αυτό τώρα με βαράει. Τι φάση. Ωραία. Κάποια στιγμή αρχίζει και τρέχει και φεύγει. Μην το κυνηγήσετε. Αφήστε το. Πόσο health έχεις εσύ. Θα με κυνηγάς όλη την πίστα. Και μετά σου βγάζει η Έλενα άλλες πατημασιές για την ακολουθήσεις. Να δούμε τώρα που πρέπει να πάμε. Τρώμε ξύλο. Ωραία, από εδώ. Ωραία, με σπρώχνουν οι άλλος. Ναι, αλλά δεν γίνεται όμως έτσι. Ωραία, χάθηκα και με πάει στο τελευταίο last known track. Και περιμένω εδώ να μου δώσει άλλο σημείο. Ναι, αλλά δεν γίνεται έτσι.
Να το εδώ. Ας ελπίσουμε ότι θα μας χάσει ο άλλος ο Πέτρας. Hold up, survivor. What's this? What's that over there? Στα χιόνια είναι ωραία να άρχισε βράδυ. Θα λέμε σπρώχνες. Ευχαριστώ για το κονφέτι Optimus. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ξεφύγαμε από τον Πέτρα. Όχι, δεν ξεφύγαμε από κανένα. Πού πρέπει να πάω τώρα? Πάνω του. Να το. Ακόμα με κυνηγάει ρε παιδιά. Γιατί δεν μπορώ να τρέξω, γιατί δεν τα βλέπω καλά που είναι τα πατωμασιά. Found τι, found, να το. Ναι, έλα, σκάνερ, γρήγορα. Ωραία, ξεφύγαμε νομίζω. Ξεφύγαμε σίγουρα αυτή τη φορά. Commencing scan. Πού είναι, εδώ. Για νου ιδέα ήταν να έρθουμε στα χιόνια. Commencing scan. Yeah. Σκάνερ, σκάνερ. Είσαι πολύ αργή, Έλενα. Slow down. I should scan this. Ένα-ένα τα σκανάρει. Δεν τα δείχνει όλα κατευθείαν. Γιατί τέλος πάντων σε ομάδες. Εδώ τώρα σαν να βλέπω καλύτερα, δεν ξέρω. Ωραία. Πρέπει να κοντεύουμε στο δεύτερο. Ναι. Για να δω αυτό πόσο τα μας κάνει. Ωα! Έφυγε κιόλας. Έφυγε κιόλας, παιδιά μου, δύο σφαίρες. Ωχ, περνάει η κατολίσθηση. Περνάει η κατολίσθηση. Ωραία, κάτσε να κάνουμε reload και το όπλο. Πάμε, Έλενα. Το έχουμε. Αλλά είμανε σίγουρο ότι δεν το... Εγώ είπα χιόνια, εσύ πήγες μέρα. Κοίτα εδώ που έχει σκιάτηρο που είναι. Βλέπεις πόσο ωραία είναι εδώ. Αχα. Αχα. Πού. Πάμε. Εδώ πρώτα. Δεν περπατάει ίσια, θα κάνει γύρω γύρω. Και καλά είναι τα βήματα του ελαφιού που ψάχνουμε να βρούμε. Τι είναι αυτά, τι είναι αυτά. Πού πάμε, Έλενα. Found πού. Ωραία, πάλι κάτι μας βαράει. Δεν για μένα από κάτω μου. Να τα... είναι πολλά. Είναι πολλά. Και πρέπει να τα φάμε όλα. Πάμε πρώτα από αυτό. Ωραία. Πάει αυτό. Ωραία. Αλλά αυτά είναι, ξέρεις, δεν επιτίθενται από μόνα τους άμα δεν τα πειράξεις εσύ πρώτος.
Κι άλλο ένα. Είναι αυτό. Άλλο ένα. Κερδίσαμε! Γιατί με έριξες από το ζώο μου. Λοιπόν, πολύ πράγμα. Από εδώ και κάτω όλα. Όσα βλέπετε. Χαρπούν. Αυτό. Μπρουτ. Στιού. Καρκίνο. Σάντλ. Φρία Κάρι. Λάζαρους. Μάιντ Γουάιπ. Μεγαλό. Μεγαθέριουμ. Σάντλ. Αυτό. 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 Κάπρο. Κάπρο. Αυτό. Μάσουρ. Μπρου. Κάπρο. Πεσουλόζα. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Πάμε σπίτι να τα αφήσουμε στο ψυγείο και αυτά. Τελείωσε, τελείωσε. Δείχνει και άλλα βήματα, α, δεν ξέρω. Ετέλεψε, εκερδίσαμε. Ωραία. Και πάλι καλά γιατί βαρέθηκα. Ναι, και βασικά ήρθε η ώρα που κλείνουμε το αυτό. Οπότε πάμε να κλείσουμε για να μπείτε κι εσείς. Νομίζω δεν υπάρχει νόημα να κρατήσουμε κάτι από αυτά, έτσι. Μάλλον. Μεγαλώσα. Να μην έχω μεγαλώσα βροσάντλ. Δεν ξέρω. Το εντίκυρο σίγουρα έχω καλύτερο. Αυτό εδώ δεν με... Τι είναι αυτό? Πλαίσιοσα. Δεν χρειάζομαι. Τούσο, τούσο δεν με νοιάζει. Πρέπει να έχω κιόλας καλύτερο. Ναι. Hazard μπλούζα. Πρέπει να έχω σίγουρα καλύτερη. Βιλτζεμπούφο, Μεγκαθέριουμ Primitive. Ναι. Ράπτορ. Ωραία. Χαρπούν. Πάρα πολύ όμορφα. Boink boink. Και πήραμε και ωραία πραγματάκια. Λοιπόν, κάπου εδώ. Ακόμα ένα live έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, ευχαριστώ πάρα πολύ για το support, ευχαριστώ πάρα πολύ γενικώς. Αύριο, 3 η ώρα, έχουμε πάλι live stream, κάθε μέρα εκτός από Σάββατο στις 3 η ώρα το μεσημέρι. Με άρτηση και βράδυ, πηγαίναμε πιο για γρήγορα, ναι. Άμα είναι βράδυ, με ό,τι και να πας και με Rex να πας, που τα βλέπεις έτσι από ψηλά ωραία κάμερα, εγώ με Rex πήγαινα και όλο με το Shift. Καλό απόγευμα και τα λέμε αύριο στις 3 το μεσημέρι. Γεια σας!